Οπότε ακούω αυτή την κομματάρα του Παρέδη Γρηγόρη, ανατριχιάζω, δεν σου κάνω πλάκα. Όσες φορές και όποτε ακούσω αυτό τον ύμνο, πραγματικά ύμνος, μου σηκώνει τη τρίχα κάγκελο, φίλε. Καλησπέρα, φίλε Γρηγόρη. Καλησπέρα, φίλε Τάσο. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλώς όρισες άλλο ένα βράδυ. Να είσαι καλά. Εδώ συμπαραγωγός, όπως πριν μερικά χρόνια που ήμασταν καθημερινά εδώ στις υπάρξεις και στους δικούς μας αγώνες που δώσαμε εδώ από τα μικρόφωνα του Λίμπερο προς το συμφέρον του μεγαλύτερου συλλόγου που υπάρχει στη γη. Έτσι αυτή ακριβώς. Είναι η πραγματικότητα για μας, έτσι όπως το εισπράττουμε, έτσι όπως γαλουχηθήκαμε, έτσι όπως νιώθουμε μέσα μας, για μας. Μπορεί να ακούγεται ακραίο γιατί, okay, σεβόμαστε ότι ο καθένας έχει ένα πιστεύω, μία οπαδική προτίμηση, μία διαφορετικότητα μέσα σου όσον αφορά τη θρησκευτική του πεποίθηση ή την οπαδική του προτίμηση, αλλά όσοι δεν έχετε τον ιό, τον ασπρόμαυρο μέσα σας, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε το πώς νιώθω εγώ, ο Γρηγόρης και άλλα 2 εκατομμύρια φίλοι του ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα μοναδικό συνέστημα το οποίο εύχομαι όσοι αισθανθείτε αυτό το μεγαλείο να το περάσετε μέσα σας και να μην το αποβάλλετε ποτέ. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η οποία είναι μόνο μία και είναι ελληνική. Μία είναι η Μακεδονία, η άλλη είναι τα Σκόπια. Έτσι λέγονται. Είναι οι Σκοπιανοί, εμείς είμαστε οι Μακεδόνες. Βρισκόμαστε λοιπόν στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στην πόλη που θα φωταγωγηθεί φέτος άλλες 2 φορές και θα ντυθεί ο Λευκός ο Πύργος, η σημαία μας, το σύμβολο της Μακεδονίας μας, στα ασπρόμαυρα για άλλη μια φορά, γιατί φέτος οι τίτλοι του ΠΑΟΚ θα γίνουν, αδερφέ Γρηγόρια και φίλοι ακροατές, 10. Θα είναι το 3ο πρωτάθλημα στην ιστορία μας, το πιο αρσενικό, το πιο καθαρό πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μακριά από προπαγάνδες και κακόβουλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μόνο σκοπό να βγάλουν το κόμπλεξ που τους έχει δημιουργήσει η μεγάλη ομάδα του Λουτσέσκου και του Ιβάν Σαββίδη. Όμορφα, ωραία, όσοι είναι πραγματικά σκεπτόμενοι καθαρά με το μυαλό τους και δεν έχουν την προπαγάνδα μέσα τους, δεν είναι γκέμπελιστές, δεν είναι φανατικοί οπαδοί του Γκέμπελς, αναγνωρίζουν ότι φέτος χωρίς δορυφόρους, ομάδες δορυφόρους, χωρίς ΚΕΔ, χωρίς ΕΠΟ, χωρίς καμία βοήθεια διαιτητική, μπορώ να πω κόντρα, αν πάρουμε τους βαθμούς που έχουμε αφήσει με goal of sight, όπως με το συμπολίτη την προηγούμενη αγωνιστική, κάποιες άλλες κραυγαλαίες περιπτώσεις που στήγησαν βαθμούς στον ΠΑΟΚ, μπορώ να πω ότι με κόντρα την ΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου, που πολλοί λένε ότι είναι του Ιβάν Σαββίδη, αυτό δεν το είδαμε ποτέ βαθμολογικά φέτος, ο ΠΑΟΚ πρώτα ο Θεός σε μερικές αγωνιστικές θα είναι και μαθηματικά πρωταθλητής Ελλάδος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, φίλε Γρηγόρη, θα μου τα πεις σε ένα λεπτάκι. Συντροφιά Παρίτσα, θα πάμε μέχρι και τις 12, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12, 3 Τετάρτη και 5, 8 με 10 εδώ, συντροφιά Παρίτσα, σας κρατάμε όλη την εβδομάδα. Πάμε λίγο ένα λεπτό στα διαδικαστικά της εκπομπής, με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, με τους υποστηρικτές και προχωράμε ευθύς αμέσως. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι η ματσάρα με τον Παναθηναϊκό, ένα κρίσιμο μάτς. Θα τα πει και εδώ ο Γρηγόρης σαν παλαιότερος, σαν πιο έμπειρος οπαδικά από εμένα. Και φυσικά θα ανταλλάξουμε τις απόψεις μας όπως σε κάθε εκπομπή. 23 10 287 και 38, λίγο αργότερα θα ισχύει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κάθεστε και μας κρυφακούτε, και αυτό είναι καλό για εσάς γιατί μαθαίνετε με τα 10 πράγματα και είναι τιμή για εμάς, ανεξαρτήτου ομάδας και οπαδικού χρωματισμού. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Όλα τα μηνύματα που είναι σε ραδιοφωνικά πλαίσια θα διαβαστούν και θα σχολιαστούν αναλόγως. Βάλτε και ένα ονοματεπώνυμο όμως, γιατί το Regency Casino Θεσσαλονίκης σας δίνει δωρεάν προσκλήσεις για όσους στείλετε μήνυμα ή πάρετε τηλέφωνο και αφήστε το όνομά σας στον ηχολήπτη. 23 10 287 και 38, για να αφήσετε το όνομά σας στον ηχολήπτη να πάτε στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino να δείτε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κυριακή 3 Μαρτίου στις 7 και FM και ενώ σχόλιο ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526, όσοι θέλετε να πάρετε προσκλήσεις μηνυματικά.
Η είσοδος στο καζίνο είναι ελεύθερη με την πρόσκληση που θα πάρετε. Υπάρχει απεριόριστη μπύρα και πατατάκια για όλους σας και ένα λαχνών άτομο για τις κληρώσεις στο ημίχρονο με ταξίδια, αθλητικά δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα. Πρέπει να είστε μισή ώρα πριν την έναρξη του μάτς στο καζίνο και να είστε 21 ετών με την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας και το ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, σουβλάκια, πασέτες, σουτζουκάκια, κλαμπς για 1-4 άτομα και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά, περιμένω να τα απολαύσετε. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου, delivery, παραγγελίες στο 2310-520-555. Λοιπόν, τους άλλους υποστηρικτές θα πούμε στο επόμενο διάλειμμα, για να μην κουράζουμε τον κόσμο με πολλές διαφημίσεις. Θα είμαστε όπως πάντα εντάξει στις υποχρεώσεις μας με τους υποστηρικτές εκπομπής, αλλά δεν θέλουμε παράλληλα να κουράζουμε και τον κόσμο. Ο κόσμος στείνεται εδώ πέρα για να ακούσει αυτά που πρέπει, να ενημερωθεί και φυσικά να πει την άποψή του και να ανταλλάξουμε τις δικές μας απόψεις. Αλλά και στις υποχρεώσεις μας θα είμαστε όπως πρέπει. Λέγε, Γρηγόρη μου. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Για τα γενέθλια. Να τα εκατοστήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε χαιρόμαστε, να σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα γιατί πολύ. Είσαι ένα παοκτσάκι το οποίο γαλουχήθηκε χρόνια μέσα στα ράδια εδώ πέρα. Είσαι έμπειρος και πιστεύω ότι η φωνή σου είναι αρκετά... Ευχαριστώ, Γρηγόρη μου. Φτάνει όμως. Δεν νιώθω καλά, ειλικρινά. Όχι. Χίλια ευχαριστώ. Δεν είναι. Γιατί είναι... εμένα με ενδιαφέρει οι πράξεις. Και οι πράξεις και οι αντιδράσεις του κόσμου είναι η ηθική ανταμοιβή που εισπράττω εγώ όλα αυτά τα χρόνια και ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Όλους σας, γιατί σήμερα ειλικρινά συγκινήθηκα. Πραγματικά. Ήταν τόσα πολλά τα μηνύματα, τόσες πολλές εκδηλώσεις αγάπης στο πρόσωπό μου. Ειλικρινά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες με τιμήσατε με τις πανέμορφες ευχές σας. Αυτά. Λοιπόν, υπάρχει ένα μάτς κρίσιμο, αδελφέ Γρηγόρη, με τον Παναθηναϊκό και βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλη κρισιμότητα γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει άλλα 4-5 μάτς να τα πάρει για να στεφτεί και μαθηματικά πρωταθλητής Ελλάδος. Κάτω στον Παναθηναϊκό είδες ότι βγάλανε και ανακοίνωση, ξύπνησαν ξαφνικά η ομάδα του Αφραγκούζου. Αυτή η ομάδα που πραγματικά είναι, που πρωτοστάτησε στο να στηθεί η πρώτη παράγκα η οποία είχε χρώμα πράσινο, αν κάνω κάπου λάθος, αδερφέ Γρηγόρη, με διορθώνεις, και βγάλανε ανακοίνωση και είπανε η μόνη ομάδα που πήρε πρωτάθλημα αίτητη είναι ο Παναθηναϊκός το 1967, ήταν 68, πότε ήταν. Αυτό θα υπερασπιστεί ο Παναθηναϊκός την Κυριακή στην Αθήνα και καλά θα κάνει. Γιατί σας είπαμε, εμείς θέλουμε αυτό το πρωτάθλημα, αν πρώτα ο Θεός έρθει με το καλό, να είναι το πιο αρσενικό πρωτάθλημα που υπήρξε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό θα ισχύει, να το ξέρετε. Όπως ήρθε ο Άρης την προηγούμενη αγωνιστική και έκανε το μάτς της ζωής του, έκανε ένα από τα καλύτερα μάτς που έχω δει το συμπολίτη, γιατί βλέπουμε από το 1975 πάμε στην Τούμπα, ένα από τα καλύτερα μάτς που έχω δει με μεγάλη αποφασιστικότητα, με μεγάλο πάθος από τους παίκτες του Άρη, στα χρόνια που πάμε στην Τούμπα, στα 40 χρόνια που πάμε στην Τούμπα, ένα από τα καλύτερα μάτς που έκανε. Μακάρι, μακάρι. Και πήρε χει με goal offside φυσικά. Μακάρι να παίξουν το ίδιο δυνατά και μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Αλλά δύσκολο το βλέπω αυτό. Έτσι. Θα περάσει. Με ποιους, με αυτούς που τους απέκλεισε η Λαμία. Στο Καραϊσκάκι να πάνε εκεί πέρα να παίξουν. Τι έγινε, ο Μπαρμπασάβας έλεγε ότι αυτοί θα πάρουν το Europa League. Ο Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τίποτε, Τάσο, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και επιβεβαιώνεται η δικιά μας η προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή μπορούμε με ένα διπλό την Κυριακή να τους στείλουμε οριστικά μέσα στο Λάκκο, να χάσουν την μπάλα, να έχουν βασικά το πρωτάθλημα. Το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, πιστεύουμε, από τώρα. Ακόμα και οι ΜΠΟΚ δεν δέχονται άλλα στοιχήματα, νομίζω, Τάσο, το έχεις ακούσει. Έχουνε στοιχηματικά, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα. Δεν δέχονται άλλα στοιχήματα. Ναι, αλλά πρέπει να το πάρει και στα χαρτιά. Τάσο, ο ΠΑΟΚ παίζει μία μπάλα, ναι, την οποία, εάν η αντίπαλη ομάδα δεν παίξει αντιποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κανένα έλεος. Δεν σταματιέται ο ΠΑΟΚ ο φετινός. Και ο περσινός, ο οποίος αδικήθηκε, μας στερήσαν τον double,
το οποίο θα το χαρούμε πιστεύω φέτος, συνεχίζοντας με ένα ακόμα τελικό την Κυριακή, τον οποίο πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Θα μας δει όλη η Ελλάδα, θα μας χαρεί και πάλι, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει πραγματικά το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πρέπει να κερδίσουμε, Γρηγόρη, είναι επιτακτική. Αυτή Τάσο, ναι, αυτό είναι σίγουρο, εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Όπως είπαμε και την άλλη φορά σε κάποια άλλα παιχνίδια, δώσαμε κάποιες προγνώσεις. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το παίξει άλλη ομάδα. Το έχουν πει μεγάλοι παίκτες, οι οποίοι έχουν λάμψει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν κάνει δηλώσεις και το έχουν πει επανειλημμένως ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Να πω για τον Ολυμπιακό ότι εχθές έγινε η θεία δίκη, φίλε Τάσο. Δηλαδή, πριν ένα χρόνο ακριβώς ήταν το μάτς το περίφημο με το... Α, με τον Γκαρσία. Μπράβο. Και λέω, τι θεία δίκη γίνεται, ρε φίλε. Ζει, αλλά πρέπει να είναι άνεργος. Κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος, αν θέλει να έχει ήσυχη τη συνείδησή του, οπουδήποτε πρέπει να βγει και να κάνει δηλώσεις για αυτό το παιχνίδι. Τι τον είπαν οι παράγοντες του Ολυμπιακού εκείνο το βράδυ. Και τι τον κάνανε. Έτσι ακριβώς. Το σκίσανε, λένε, το χείλι. Ξέρω να το σκίσανε στο χείλι πουθενά. Ναι, ναι, ναι. Πάντως σκισμένος βγήκε μια φορά. Πήγε και σήμερα. Ήταν, εδώ είχε και μια εκδορά από μέσα, αλλά να σου πω κάτι, ρε Γρηγόρη. Αυτή η σερβιέτα, η τυλιγμένη σερβιέτα, δεν το βρήκε, ρε φίλε, στο στόμα, εκεί που τον σκίσανε. Το βρήκε εδώ πέρα στον νόμο, ρε φίλε. Δεν είναι καμία σχέση αυτό το σκίσιμο που τον κάνανε. Δεν ξέρω αν τον κάνανε και άλλο κανένα σκίσιμο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό που είδαμε, ας πούμε, με το κολάρο που φορούσε, με χείριση ανοιχτής καρδιάς που έκανε 18 μπαϊμπάς και τα λοιπά. Δηλαδή γελούσε όλος ο κόσμος αυτό εδώ πέρα το τραγούδι. Τέλος πάντων. Έτσι. Τώρα θα μου πεις, για να τα λέμε και όλα, του δώσε την αφορμή, του δώσε το πάτημα. Αυτό δεν ψάχνανε από την πρώτη ώρα. Ναι. Αυτό δεν ψάχνανε. Δεν θέλανε να παίξουν σε εκείνο το μάτς. 35.000 κόσμος περίμεναν να βγει ο Ολυμπιακός να παίξει ποδόσφαιρο. Και τι τους ένοιαζε αυτούς, ρε φίλε, δεν τους ξέρεις. Κάτω από χιονόνερο, μια μισή ώρα περιμέναμε μέσα στο γήπεδο για να βγει ο Ολυμπιακός να παίξει εκείνο το βράδυ. Τέλος πάντων. Δηλαδή, όταν βγήκε έξω ο Καραπαπάρας, δεν τον είδες εσύ τι βγήκε να κάνει. Όταν βγήκε αυτός ο ποδοσφαιρικός αλυταράς, ο Μυραλάς, και μας έδειχνε επιδεικτικά, σήκωνε τα χέρια του στο Θεό και τα κατέβαζε στα γεννητικά του όργανα. Και είχε στη θύρα 1, 2, 3 που βρισκόμουν εγώ. Μικρά παιδάκια με τους πατεράδες τους. Παιδάκια 10 χρονών, παιδάκια 11 χρονών, κοριτσάκια 8-9 χρονών. Ποδοσφαιρική αλήτη, Μυραλάς, που ήρθε στην πτωχευμένη Ελλάδα και έφαγες γλυκό ψωμί και έφυγες ως αποτυχημένος. Αυτό είναι η θεία δίκη. Όλα εδώ πληρώνονται. Το κάρμα που είπε ο αδερφός μου Γρηγόρης πριν από λίγο. Σαν εχθές λοιπόν, ήταν το φιάσκο, το θέατρο. Η θεατρική παράσταση που έδωσε ο Θίασος, γιατί μιλάμε για Θίασο, το μιλάμε για αυτήν την ομάδα, ο Θίασος του Ολυμπιακού, ο οποίος έψαχνε αφορμή να μην κατέβει στο γήπεδο. Γιατί μέσα στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που παίζουν οι αρσενικοί, εκεί που παίζουν όσοι έχουν κάκαλα και έχουν την ικανότητα και τον ανδρισμό να δημιουργούν και παιδιά, να τεκνοποιούν δηλαδή, γιατί είναι αρσενικοί. Αυτοί λοιπόν που παίζουν στον αγωνιστικό χώρο, αν έμπαινε μέσα αυτός ο Ολυμπιακός και έτσι με τη φόρα που ερχόταν ο ΠΑΟΚ πέρυσι, γιατί έκανε τεράστια πορεία και έπαιζε μπαλάρα, είχανε μίνιμουμ ένα τετράμπαλο στο ημίχρονο. Μία μούτζα γκολ θα ήταν στο 60. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά αυτοί οι κύριοι. Και γι' αυτό δεν κατεβήκανε πέρσι. Βγήκανε να προκαλέσουν, Γρηγόρη, ο σκοπός του Ολυμπιακού πέρυσι δεν ήταν. Ούτε υπήρχαν προπονητικά συστήματα, ούτε υπήρχε καμία τακτική, ούτε υπήρχε κανένα προπονητικό πλάνο. Ο σκοπός του Ολυμπιακού ήταν να σηκωθεί, να φύγει από την Τούμπα με το παραμικρό. Έδωσες την αφορμή με έναν ελαφρύ το χαρακτηρίζω για να μην πω κάτι παραπάνω, γιατί κρέμασε ένα ολόκληρο κόσμο που ήρθε από Σουηδία, που ήρθε από Αμερική, που ήρθε από Καναδά, που ήρθαν από Αυστραλία, που ήρθαν από Γερμανίες. Σε εκείνο το μάτς υπήρχαν από όλες τις Ηπείρους παοξίδες. Από Ασία, από Ευρώπη, από Αμερική, από Οκεανία και από πού να σου πω, από Αφρική και τα λοιπά. Από όλες τις Ηπείρους είχαν. Αυτά πρέπει να εκλείψουν, να το πούμε. Να το πούμε γιατί. Τέλος πάντων, εκείνη τη μέρα πεταχτήκαν 10.000 ρολά. Ναι. Ένα από αυτά έτυχε και βρήκε το συγκεκριμένο τέτοιο. Μπορεί να το βρήκε και στον νόμο. Λοιπόν, έπρεπε να είχε προβλέψει η ΠΑΟΚ να είχε βάλει δίχτυ. Τέλος. Το λέγαμε, Γρηγόρη. Τέλος. Την εβδομάδα... Πίσω.
πίσω από αυτούς τους βρωμιάριδες, γιατί θα κάνουν προβοκάτσια. Θα σε κάνουν μέσα για να σηκωθούν να φύγουν να διακοπεί το παιχνίδι. Το περιμέναμε αυτό. Τέλος πάντων, και ολοκληρωτική καταστροφή ήρθε με, εκείνο το, με την ΑΕΚ. Εκείνο το μάτς και ήταν. Φέτος, το λέω και πάλι, πρέπει την Κυριακή ομάδα να πάρει το διπλό Τάσο, γιατί θα στείλουμε οριστικά μέσα στον τάφο τον Ολυμπιακό. Εάν έστω και ισοπαλία, πρόσεξε Τάσο, ναι, το δίνουμε ελπίδες. Γιατί πλέον το έμεινε μαθηματικά βέβαια στο, ο μόνος στόχος στο πρωτάθλημα. Δηλαδή να κάτσει να χάσει κάποια παιχνίδια ο ΠΑΟΚ και να βγει πρωταθλητής. Είναι ένα όνειρο το οποίο δεν μπορείς να το δεις. Όχι, η ισοπαλία δεν είναι καλή για τον ΠΑΟΚ. Τάσο, αν πάρεις... Δεν πρέπει ούτε καν να την αναφέρουμε. Ναι, λοιπόν, και τα... Μόνο ένα αποτέλεσμα υπάρχει για το δικέφαλο του Βορρά, είναι η νίκη, είναι το διπλό. Τέλος πάντων, πριν λήξει και το πρωτάθλημα, πολλή στατιστική έχει πέσει. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Τόσα γκολ ο ΠΑΟΚ, τόσα εκεί, τόσες δεκαετίες. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Για να σου πω γιατί, Τάσο. Γιατί μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα και αίτητος. Συμφωνείς? Ναι, αίτητος, αλλά άμα κάνεις τέσσερις σοπαλίες από εδώ και πέρα και έτσι το ακριβώς, έτσι, να το κάνω, έτσι ακριβώς. Να χάσει και το μαστραμπά του. Λοιπόν, λέξεις αίτητος και τέτοια, ας τα κόψουμε αυτά. Αίτητος είναι ομάδα. Οι άλλοι παίρνανε το... Αίτητος πάτο, δεν λέγεται. Παίρνανε το, στο κύπελο, παίρνανε το πρωτάθλημα από τα Χριστούγεννα, με διαφόρους τρόπους, θυμάσαι πώς γινότανε, Τάσο. Τα πέτσινα που έπαιρνε το σωματείο από τον Πειραιά. Το παρεπιπτόντος το οποίο εμπλέκεται η διοίκηση του, πολύ πιθανόν αυτό το σωματείο του Πειραιά, σε πολύ άσχημες πράξεις, οι οποίες βγαίνουν σιγά σιγά κάθε μέρα και διαβάζονται μέσα σε διάφορα site, όπως βγήκε παρεπιπτόντος και σήμερα, ότι αυτός που χτύπησε τον Τζίλο πήρε κάποια τηλέφωνα σε διευθυντικά στελέχη συγκεκριμένης ΠΑΕ. Σύμφωνα πάντα με το zoogla.gr. Έτσι ακριβώς. Αυτό που διάβασε όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα, γιατί έχει από το μεσημέρι κυκλοφορεί. Εμείς δεν θα πούμε ονόματα. Σύμφωνα με το zoogla πάντα. Μπορεί ο κόσμος να μπει σε αυτό το site και να τα διαβάσει. Δεν χρειάζεται. Εμείς θα γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Γνωρίζουμε ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία όλα αυτά. Ό,τι γίνονται κακοποιές πράξεις με αυτή την εγκληματική οργάνωση που λιμένεται, επαναλαμβάνω, εδώ και δεκαετίες το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είτε χρώμα πράσινο, είτε κόκκινο κτλ. Κτλ. Εντάξει, όλοι γνωρίζαμε όμως. Αυτοί φοβούνται. Από πίσω από αυτό το χτύπημα. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέγαμε, χωρίς να αναφέρουμε καν κανένα όνομα, γιατί υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι. Και πάντα σύμφωνα με το zoogla.gr. Σήμερα φωτογραφήθηκε μία ομάδα του Πειραιά, ο Ολυμπιακός Πειραιά, με πρωτοκλασσά τα στελέχη μέσα, τα οποία φαίνεται να είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους δράστες, με τους φερόμενους δράστες, οι οποίοι ξυλοκόπησαν και λίγο έλειψε να δολοφονήσουν το διαιτητή Τζίλο. Βέβαια. Είτε λοιπόν στο zoogla.gr και σε διάφορα site, στο ΠΑΟΚ 24, στο SDNA, να διαβάσετε τι λέει το αποκαλυπτικό αυτό ρεπορτάζ, για να καταλάβετε για ποια ομάδα μιλάμε. Εντάξει, και τον τρόπο λειτουργία του. Αυτοί φέτος έχουν καταλάβει ότι θα σηκωθεί το πιο αντρίκιο πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών. Και αυτό θα το σηκώσει ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Να το εμπεδώσουν ότι από εδώ και πέρα δεν θα βλέπουν πλέον τίτλους. Γιατί για τα επόμενα χρόνια τα έχει κλείσει ΠΑΟΚΑΡΑ όλα. Πρωτάθλημα και κύπελο. Πάρτε το χαμπάρι. Τι είναι ρεζερβέ? Το έχουν εμπεδώσει. Άκουγα το κρατικό ράδιο της προάλλης, Τάσο. Και βγαίνει ένας οπαδός του Παναθηναϊκού και τι λέει? Ο Ολυμπιακός δεν φοβάται, λέει, αν θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός φοβάται ότι ο Σαββίδης ήρθε για να μείνει. Που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε, να τον ωραιοποιήσουμε και τα λοιπά, επειδή είναι πρόεδρός μας, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος που βάζει χοντρά λεφτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο. Βάζει στην ομάδα, πούλησε τον Μπρίγιοβιτς, η ομάδα πήρε 19 εκατομμύρια και έδωσε 18 τον Ιανουάριο μαζί με τις ανανεώσεις. Έτσι κάνουν. Και ξέρεις τι λένε τώρα κάτω? Πήρε και κανένα δίφραγκο από το Ρωσί. Ξέρεις τι λένε τώρα η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός? Αυτός χαλάει την πιάτσα, ρε. Κατάλαβες, Τάσο, τι γίνεται? Γιατί αυτοί συγκεκριμένοι κάνανε, πουλούσαν παίχτες.
Παίρνα χρήματα από το Champions League και δεν έβλεπε κανείς ούτε μεταγραφές ούτε τίποτε. Το Ολυμπιακό έτσι το διέλυσε τα τελευταία χρόνια. Πουληθήκανε παίκτες με υπέρογκα ποσά. Σου θυμίσω περίπτωση 22, Σάμαρη. 22 εκατομμύρια ο Ρέτσος. 9 εκατομμύρια ο Σάμαρης. Ένας ακόμα 15 εκατομμύρια ο Μήτρογλου. Ένας ακόμα που πήγε στην Αραβία, ο οποίος μεγάλος παίκτης, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος πήραν πάρα πολλά χρήματα και η Γάβρη κάτω σου λέει τι γίνεται ρε, τι κάνει αυτός. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Αγάπιο, ναι, ο οποίος μας ακούει, ναι, και στέλνει πολλά φιλιά και έχει χαιρετίσματα λέει. Να είναι καλά, ο Αγάπιος είναι πραγματικά καταπληκτικός. Οι αναρτήσεις που κάνει στο Facebook είναι πραγματικά είναι παοξίδικες. Μας αντιπροσωπεύουν και λέει τα πράγματα όπως είναι, με συγκεκριμένα ονόματα, παλιές αδικίες που ούτε και εγώ τα θυμάμαι. Δεν γίνεται ρε φίλε να μην δεν τα αποδεχόμαστε και να μην θαυμάζουμε όλες αυτές τις αναρτήσεις, γιατί μιλάμε για ένα παοξάκι το οποίο νιώθει. Όταν λέμε νιώθει, νιώθει. Ναι. Και αν διαβάζετε μία ανάρτηση του Αγάπη, δεν λέμε παραπάνω, ούτε ονόματα, ούτε πονήματα, ούτε τίποτα. Φτάνει Αγάπη, το ξέρουν. Αυτοί που πρέπει να το ξέρουν, τον Αγάπη, το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να το ξέρουν και πάρα πολύ. Κατάλαβες. Αν διαβάσετε το πόσο εύστοχα τοποθετείτε για όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ, για όλους τους εχθρούς και τις μορφές πολέμου που δέχεται αυτός ο σύλλογος, πραγματικά είναι για να γράφει βιβλίο αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Και respect, του βγάζουμε το καπέλο και του στέλνουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα. Το φίλο μας τον Αγάπη. Αυτά και με τον καλό μας φίλο. Λοιπόν, σκοπός και στόχος αυτών των κυρίων εκεί πέρα κάτω, εντός εισαγωγικών των κυρίων, είναι αυτόν τον άνθρωπο που, όπως είπες πάρα πολύ εύστοχα φίλε Γρηγόρη, χαλάει την πιάτσα με τα όσα κάνει, όχι μόνο να τον απογοητεύσουν, να τον κάνουν να σηκωθεί να φύγει, θέλω. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν ξέρουν ότι έμπλεξε με πόντιο. Για δώσε λίγο. Το θέμα είναι Τάσο. Ξέρετε ότι έχετε μπλέξει με καραπόντιο. Ξέρετε τι θα πει πόντιος. Ακούει αυτά τα τραγούδια και κλαίει. Πάντα η ποντιακή φυλή και τα τραγούδια που έβγαιναν για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν. Δηλαδή η αγάπη που δείχνει η ποντιακή φυλή για τον ΠΑΟΚ μέσω των τραγουδιών, αν μπει κάποιος μέσα και ακούσει στο διαδίκτυο, έχει 100 τραγούδια που αναφέρονται στον ΠΑΟΚ. Από πολύ παλιά, από τη μεγάλη ομάδα του 72, 73, 74, μέχρι και σήμερα ακόμα. Χαιρετίζουμε τον φίλο του Σωτήρη από τον Καναδά που μας ακούει. 2310-287-38 έγινε το τηλέφωνο, φίλε Σωτήρη. Ξεχάσαμε να το κάνουμε, ναι, στην εντάξει, ανάρτηση. Να πούμε ότι οι γραμμές ανά πάσα στιγμή είναι ελεύθερες. Για όλους τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν εδώ με την εκπομπή μας, εδώ με τον Γρηγόρη του Άτομο και τον Τάσο του Ντρέγια. Μέχρι τις 12 θα είμαστε συντροφιά παρέτσα, 2310-287-38, ανά πάσα στιγμή όποιος φίλος κρίνει ότι θέλει να παρεύει στα λεγόμενά μας ή αν θέλει να πει τα δικά του, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Έτσι που λες φίλε Γρηγόρη και φίλοι ακροατές, σκοπός και στόχος αυτών των κυρίων εκεί πέρα κάτω είναι να απογοητεύσουν την οικογένεια Σαββίδη με τους επιστημονικούς τρόπους που γνωρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν κάνει διδακτορικό, είναι πυρηνική πρίτανης, μπορείς να τους χαρακτηρίσεις στο συγκεκριμένο είδος. Έχουν πολλούς τρόπους, πολλές μορφές πολέμου, τις οποίες έχουν διδάξει. Θέλουν να τον απελπίσουν, να τον κάνουν να φύγει. Ναι, και βάλανε. Μουλαρώνει παραπάνω. Δεν είναι μόνο ότι τον κυνηγάνε συγκεκριμένοι πρόεδροι ΠΑΕ, τον κυνηγάνε ακόμα και πολιτικοί. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Να μην ξεχνάμε ότι καταφέρθηκε ακόμα και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Σαββίδη. Όταν δέχεσαι τέτοιο πόλεμο και συνεχίζεις ακάδεκτος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις επιχειρήσεις του εδώ στην Ελλάδα, πληρώνει φόρο στο ελληνικό κράτος, ενώ κάποιοι πρόεδροι ΠΑΕ
που αυτή τη στιγμή δεν είναι πρόεδροι, τους έχουν απαγορευτεί ενασχόληση με το ποδόσφαιρο και είναι δημοτική σύμβουλη Πειραιά, όλα τα καράβια τους θα έχουν υποξένες σημαίες. Δεν αφήνουν ούτε μία, ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό κράτος. Και το έχουν δηλώσει δημοσίως. Ένας άνθρωπος ο οποίος επενδύει στην Ελλάδα έχει μεγάλη τρέλα για τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το αρνούμαστε. Αλλά δεν μόνο ο ΠΑΟΚ. Έχει δώσει τόσες δουλειές σε επιχειρήσεις, σε κόσμο, μέσα στην ανεργία και επενδύσεις που έρχονται εδώ. Αλλά δεν θα το καταφέρουν, γιατί τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης δεν τις έχει κάνει κανένας πρόεδρος ποτέ στην ιστορία. Άνθρωπος που λέει ότι και να μην υπάρχω εγώ όταν χτιστεί το γήπεδο, την καρδιά μου θα την βάλουν στα θεμέλια της. Έχει κάνει τέτοια δήλωση ο Ιβάν Σαββίδης. Και να μην ζω, λέει, όταν θα γίνει το γήπεδο. Και έχω ακούσει κάτι σήμερα, νομίζω πάμε ένα χρόνο πίσω, Τάσο, ότι η κατεδάφιση της Τούμπας ξεκινάει το Μάιο του 2020. Να περιμένετε τις επόμενες ημέρες. Μακάρι, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά είδα την ημερομηνία σε ένα έγκυρο site. Θεωρώ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από σήμερα που θα το πούμε. Κάποιες πληροφορίες μας τουλάχιστον έτσι λένε ότι θα ανακοινωθεί από την πλευρά του μεγαλομετόχου και προέδρου η κατασκευή νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ με 45.000 θέσεις. Αυτό είναι, όπως παράλληλα με αυτό θα ανακοινωθεί και μια τεράστια, τις πιο μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει γίνει ποτέ στην πόλη μας όσον αφορά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο νομίζω κατέχει 13,3, αν δεν απατώμε, αν δεν κάνω λάθος, τις 100 ο μεγαλομέτωχος και πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης. Και σύνολα αυτά, παράλληλα με τη μεγάλη επένδυση αυτή με στο λιμάνι, η οποία πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ, θα ανακοινωθούν και 2.000 θέσεις, νέες θέσεις εργασίας. Από τη στιγμή που η Ελλάδα ψάχνει για επενδυτές, έχουμε μπροστά μας τέτοιο επενδυτή και τον πολεμάνε, Τάσο. Δεν θέλουμε να αφιερώσουμε την εκπομπή αποκλειστικά στον Ιβάν Σαββίδη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και τα... Έτσι δεν είναι, Τάσο? Τα πεπραγμένα. Δεν γίνεται να μην αναφέρουμε. Είναι άδικο αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος να κάθεται μόνος σου στη τηλεόραση να βλέπει τον ΠΑΟΚ. Εκεί πέρα στη δικαιοσύνη αφήνεται ανθρώπους και μπαινοβγαίνουν σε αποδυτήρια καταδικασμένους για χιλιάδες πράξεις, όχι για πιστόλια μόνο. Και τους έχετε και μέσα στα γήπεδα να απειλούν διαιτητές κτλ. Για μένα αυτή η τιμωρία πρέπει να έρθει άμεσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ δεν πιστεύω ο άνθρωπος καν να κινηθεί νομικά, γιατί το θεωρεί απάξι τέτοιο πράγμα να το κάνει. Αλλά είναι πολύ άδικο, Τάσο, για ένα πράγμα το οποίο για μια φωτογραφία ο άνθρωπος έσκασε. Σου λέει, έχω ρίξει 100 εκατομμύρια και μπήκε μέσα να φωνάξει και έτυχε. Οπλοφορούν αυτοί οι πλούσιοι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Όχι δεν μόνο, γίνεται. Όχι μόνο 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Μέχρι εκείνη τη. Ναι. Ας βγει κάποιος να μας πει πρόεδρος ελληνικής ομάδος στην ιστορία όλη του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει δώσει μόνο σε φόρους γύρω στα 320 εκατομμύρια στο κράτος. Και ποιανού είναι αυτή, η αποστολή του ποια είναι? 11 εκατομμύρια cash. 11 εκατομμύρια cash. Έτσι. Για το πρωτογενές χρέος, αυτό δηλαδή που έπρεπε ο ΠΑΟ κανονικά να πληρώσει. Που άλλη ομάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη να ψάξετε, η οποία ήταν χρεωμένη, δεν πλήρωσε ποτέ. Γιατί κάποια άλλη ομάδα που την κάνουν δώρο ένα γήπεδο, πέρα στην Αθήνα, την κάνουν δώρο ένα γήπεδο, ενώ χρωστούσε 300 εκατομμύρια ευρώ. Έφαγαν τα λεφτά του Κοσμάκη και την κάνουν δώρο τώρα ένα γήπεδο, εντάξει, με τον άλλο που πήρε κούτρα την ομάδα που την έριξε στη Γάμα Εθνική. Κλέψαν το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Τέλος πάντων. Να ξέρουμε και τι λέμε. Έτερον εκάτερον. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ιβάν Σαββίδης, καλέστηκε να τα βάλει με το ΠΟΚ. Γιατί εδώ μου λένε χτυπάει για το σηκώνει κανείς. Ναι. Εντάξει. Okay. Θοδωρή ανοιχτές είναι, ρε φίλε. Εντάξει, με έχει τύχει και εμένα και άλλη φορά να με πούνε αγροατές. Λέει, παίρναμε και δεν μπορούσαμε. Εντάξει, το μπορεί από τη Γερμανία το παλικάρι. Παίρνει, μπορεί να είναι κάτι. Εντάξει, είναι. Ναι. Μισό λεπτό, να... λίγο το ψάξει. Έτσι που λες, φίλε Τάσο. Τώρα βέβαια να πούμε πάλι για το παιχνίδι την Κυριακή, είναι πολύ σημαντικό.
Έξω χτύπους. Να σου λέω, ναι, άμπρα. Παίρνει ο κόσμος. Εντάξει, παιδιά, είναι ανοιχτές τώρα οι γραμμές. Υπήρχε ένα θεματάκι. Εντάξει, να μας συγχωρέσετε, ήταν τεχνικό το πρόβλημα. Αλλά ο γάτος, ο Καβαδίας, το έκανε με τη μία. Εντάξει. 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Οι γραμμές ανοιχτές για όλους σας. Πάμε, πάμε στο φίλο. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου Τάσο, γεια σου Γρηγόρη, ο Θωμάς από Κατερίνη. Γεια σου Θωμά. Γεια σου ρε Θωμά, γεια σου ρε Γιάννη. Γεια σου Τασούλη μου, γεια σου Γρηγόρη. Είσαι άπιστος. Όχι, εγώ πιστός. Ωραία. Τασούλη και Γρηγόρη, ξεκινήσει την εκπομπή πάρα πολύ ωραία, δυναμικά. Και έτσι πρέπει να σας ακούμε και να ακούω όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ μεγάλες αλήθειες. Μεγάλες αλήθειες. Ό,τι μπορούμε αυτό, φίλε Θωμά, βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτή την ιδέα που λέγεται ΠΑΟΚ, τίποτε παραπάνω. Ούτε προσωπολάτρε ή εσύ ούτε τίποτε. Γιατί εμείς το Σαββίδι από εδώ, Γρηγόρη, συγγνώμη λίγο, το Σαββίδι δεν το κατακρίναμε εμείς ή δεν είπαμε 10 πράγματα όταν δεν μας άρεσαν κάτι που γινόταν στον ΠΑΟΚ. Κάτι που δεν μας αρέσει, φυσικό και υπόμενο πρέπει να τα λέμε. Έτσι τα ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε τι έγινε. Ιβάν, 3 χρόνια είσαι, δεν μπορούμε να δούμε. Και τώρα βλέπουμε σιγά σιγά τι έτσι αντιμετώπιζε ο άνθρωπος. Από τι κάτω, κάτω τρέμουνε. Έτσι κάτω τρέμουνε, Γρηγόρη. Μιλάνε αυτό τώρα. Αυτό που είπε στην Κυριακή, πραγματικά πρέπει να τους βάλουμε μέσα στο λάγκο, μέσα στο τάφο. Θα τους σκεπάσεις με το χώμα την Κυριακή. Τελειώσαν. Την Κυριακή πρέπει να έτσι και πάρει διπλό η ομάδα. Αρχίζει το πανηγύρι του κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ήδη με τη χθεσινή σφαλιάρα που φάγαν αυτοί από το κύπελο, δεν ξέρω πού να στρέψουν το κεφάλι. Θεία δίκη, αδερφέ μου. Έτσι, θεία δίκη γίνεται, να το ξέρεις. Είπα φέτος ότι ο ΠΑΟΚ έχει άστρο λαμπρό. Τον οδηγεί και δεν μπορεί να σταματήσει πουθενά. Ναι, Γρηγόρη. Μία στραβοπάτημα, 10 καλά τον έρχονται. Πρόσεξε τι έγινε. Θα σε πω ένα περιστατικό το οποίο μέτυχε. Αυτός ο Χουλτ που έκανε ψέματα μέσα στο ΆΚΑ και έπεσε ότι τον τραμάτισε ο Ζαμπά, την είχε δει. Δεν τον είχε ακουμπήσει, ναι, ο Ζαμπά. Ναι, ναι, ναι. Καπάκι την άλλη εβδομάδα τραυματίστηκε για 10, είναι για, πώς, για 8 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής. Λέω, κοίταξε να δεις. Όλα εδώ πληρώνονται, ρε φίλε. Όλα με τη σειρά. Πραγματικά, πραγματικά όταν το είδα, έμεινα άναυδος. Κοίτα, λέω τον αλήτη. Με συγχωρείς που το λέω έτσι. Υπάρχει αυτό που θεός, είπαμε. Και έμεινε η ομάδα με 10 και λέγανε ο ΠΑΟΚ εσείς άτιμοι. Έπρεπε να μας αφήσετε 11 να πάρουμε και το διπλό εκεί μέσα στο ΆΚΑ. Τέλος πάντων, συγγνώμη που σε διέκοψα κιόλας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Γρηγόρη. Εμείς σας ακούμε να πάρουν και άλλα ΠΑΟΚια τώρα αφού ανοίξαν οι γραμμές. Έτσι. Τασούλη και Γρηγόρη, σας ακούμε δυναμικά. Θεμάκο, το σαλόνι special βγήκε, να ξέρεις. Άρη, μπράβο ρε Τάσο, χαίρομαι. Αεροδρόμιο είναι, λίγο παραπάνω πληρωσά, αλλά είναι αεροδρόμιο. Δεν πειράζει, χαίρομαι όμως, χαίρομαι, μας τίμησες και ξέρεις ότι σ' αγαπάμε. Καρδάσιμο, να χαίρεσαι το και καμάρι σου. Πολλά, γόρι μου, και το καμάρι σου να χαίρεσαι, το κουκλάκι σου. Σε ευχαριστώ επίσης και εσύ τα δικά σου. Γεια σου, Θωμάκο μου, γεια σου, αγάπη. Γεια σου, γεια σας, παιδιά, γεια. Καλό βράδυ. Εδώ είμαστε, παιδιά, οι γραμμές ανοίξαν, 23, 10, 27 και 3 οκτάρια από το σταθερό σας. Για τους ντροπαλούλιδες και για τους φίλους που κρυβακούνε, FM κενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, ρε Θόδωρε, γεια σου, ρε Γίγαντα από τη Γερμανία. Έλα, τι γίνεται, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ, αγορίνα μου, να σε καλά, έτσι, ό,τι υποθεί. Να σε καλά, καρδάσι μου. Και να έχει δυνατή φωνή, έτσι, για να ακούγεσαι, γιατί σε χρειαζόμαστε. Καλό είναι όλα, να ακούγεσαι. Γιατί όλοι οι συνοπαδοί μας να είναι γεροί. Είναι τα παιδιά τα γνήσια πρέπει να ακούγονται. Καλησπέρα και στο Γρηγόρη. Καλησπέρα. Έτσι τα παοξίδικα βήματα σε ράδια έχουν εκλείψει, να ξέρεις. Πραγματικά παοξίδικα. Τα γνήσια, Γρηγόρη, ναι, γιατί υπάρχουν πολλοί γυαλατζοί. Όχι, δεν είναι το θέμα. Και πρόσεξε. Και δεν λέω εγώ επειδή έχω κάνει χιλιόμετρα και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι με τον τρόπο που τα λένε στο ράδιο, δεν βοηθάνε τον ΠΑΟΚ. Αυτοί κοιτάνε την ακροαματικότητα του ραδίου. Με κατάλαβες τι γίνεται, φίλε μου? Κοίταξε, δεν κοιτάνε πραγματικά το συμφέρον και τι πονάει ο ΠΑΟΚτσής όσα χρόνια. Γιατί τις σφαγές που έχουμε δει εκεί πέρα και τα πρωταθλήματα και τα κύπελα που έχουν κλέψει από την ομάδα μας βγαίνουν ήδη και τα λένε. Βγήκε τις προάλλες, ρε φίλο, Δελικάρης, ο οποίος ήταν της Παναχαϊκής και του Ολυμπιακού, δεν ήταν? Αρχηγός Ολυμπιακού και στην Εθνική Ελλάδος σε μεγάλη παιχτούρα. Και στην Παναχαϊκή. Οι πιο παλιοί θυμούνται στο Ολυμπιακό. Και λέει, άρε, τα πρωταθλήματα εκείνη και τα τρία του ΠΑΟΚ ήταν. Το τι υπόγειος πόλεμος γινόταν. Ξέρεις γιατί, φίλε? Γιατί είναι μακριά.
Η Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη έχει 500 χιλιόμετρα. Ξέρεις τι κάνουν αυτοί το πρωί, σηκώνονται και πάνε μέσα στην ΕΠΟ και μπαίνουν κλωτσώντας. Το έχει κάνει ο κ. Μαρινάκης. Μπήκε μέσα στην ΕΠΟ κλωτσώντας την πόρτα. Το είχαν γράψει. Έτσι ξηγιόταν. Τι ημέρα ήταν, θυμάσαι τι ημέρα ήταν. Εμείς. Τι ημέρα ήταν. Δεν θυμάμαι. Σάββατο ήταν. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν αποκτήσει τέτοιο δράσος. Δεν σέβονται τίποτε. Τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας πάλι δικά μας. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δηλαδή δεν τους κόβεται η όρεξη. Μετά από 34 χρόνια πήγε η ομάδα μας να πάρει δικαιωματικά το πρωτάθλημα, γιατί έχει πραγματικά ομάδα. Και κοιτάνε να το χτυπήσουν πάλι πόδια. Αυτά που γίνονται, ρε φίλε. Και τώρα που έχει πει και το Champions League στη μέση και το χρήμα και τα λοιπά, εδώ βάλανε λιτούς και δεμένους και στερήσαν, κλέψανε το πρωτάθλημα. Όλη η γη συχάθηκε πέρσι. Τα είδε. Έχεις χαιρετίσματα από τον Γιώργο, από τον Ξεκόλα, από τον Στουτγκάρδη, από δίπλα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά. Να σε αφήσουμε να μιλήσεις κιόλας, γιατί δεν πήραμε. Εντάξει, ωραίο είναι. Γι' αυτό διάλογο. Θόδωρε, πώς το βλέπεις την Κυριακή με τον Βάζελο? Κοίταξε, ο Βάζελος ενώ είναι χάλια, αυτή τη στιγμή προσπαθούν όλοι μαζί να ανακάμψουν, όλοι βασικά με τον ΠΑΟΚ είναι έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, προσπαθούν να κάνουν το μάτς της ζωής τους, εφημερίδες, οπαδοί. Δηλαδή δεν τους νοιάζει να κερδίσουν την Παναχαϊκή και το Πανετολικό, τους νοιάζει μόνο με εμάς. Φίλε μου, σε όλα τα μάτς, μέσον όρο ο Παναθηναϊκός είχε 2.000 εισιτήρια. Την Κυριακή θα έχει 25.000. Εδώ είσαι για να πάνε να βρίσουν την ομάδα και τα καθέκαστα. Εμένα μου αρέσει αυτό, θέλω να μαζεύσουν όσο πιο δυνατά μπορούν. Γιατί έτσι γουστάρω να του το πάρω. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα με 3-4-3 που θα κατεβεί, γιατί ο Δόνης είναι φελός και δεν ξέρει προπονητικά, μην παρεξηγηθώ έτσι. Πάντα προπονητικά μιλάμε. Ναι. Έχει ομάδα νεανική, η οποία από την ψυχολογία της φαίνεται ότι είναι πολύ κάτω, έχει σε κακό φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Εμείς θα διαφωνήσουμε με μερικούς ενοπαδούς μας, αντιθέτως δεν είμαστε σε κακό φεγγάρι. Απλά μετά τη μεγάλη νίκη από τον Ολυμπιακό, λίγο εφησυχαστήκαμε. Όχι αδειάσαμε. Να σου πω κάτι, φίλε. Είναι λογικό ότι λίγο εφησυχάζει, κατεβάζει τις μηχανές. Να σου πω κάτι, φέτος, κάτσε και σκέψου. Από πότε παίζει η ομάδα μπάλα? Ματσάρες μιλάμε, με μεγάλες ομάδες, με Βασιλείες, με Μπενφίκες, με Τσέλσι, με δεξιά. Κύπελο, πρωτάθλημα. Και τι, να πηγαίνεις παντού και να γίνονται Μπαρτσελόνα όλες. Να σε φάνε ζωντανό. Να σε ακυρώνουν γκολ και να λένε «Α, ο Χαλίφης». Γρηγόρη, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα το οποίο δεν το έχω ακούσει από συνοπαδούς. Παρατηρώ τα τρία τελευταία ειδικά παιχνίδια είναι πολύ έντονο. Η στοχοποίηση του Μπίσεσβαρ. Ναι. Για να τον κάνουν εκτός, ναι, να τον καθαρίσουν, ναι. Να τον δραματίσουν. Ναι. Δεν γινόμαστε γραφικοί. Εδώ μιλάμε τώρα για συγκεκριμένα. Από πίσω, από τη φτέρα με τις τάπες. Και μιλάμε για 3-4 τέτοια μαρκαρίσματα σε κάθε παιχνίδι. Στο συγκεκριμένο παίχτη. Τώρα είναι ο Θεός, είναι το σκαρί του, είναι ό,τι θέλει. Ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Πού παίζαμε μέσα στη Λαμία που έφαγε την καρατιά ο Πασχαλάκης και του μείνε σημάδι. Ναι, τον παράλες. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ανέβγαινε ο Πασχαλάκης έξω, δεν είχε άλλη τέτοια. Και νικούσε με ένα γκολ διαφορά, μπορούσε να ισοφαρίσει να κοπούνε βαθμοί. Πρόσεξε, εγώ σε λέω ένα απλό σενάριο, έτσι. Κοίταξε, Γρηγόρη, ξέρεις τι γίνεται όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι. Δεν είχε άλλη τέτοια αλλαγή εκείνη τη στιγμή. Άρα, τώρα να δεις πώς έχουν τα γράμματα. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, λοιπόν, και η πιο αδύναμη ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πιο δυνατή πάντα, έτσι, έχει την πιο αδύνατη ομάδα και ξεκινάει να κλωτσάει και βλέπει ότι ο διαιτητής δεν σου λέει τίποτα, δεν σου δίνει κάρτες. Κάτι ψιλοπαρατηρήσεις, πάμε, δεν πειράζει, αφήνουμε δυνατό παιχνίδι. Δηλαδή σου λέει κλώτσα, εγώ εδώ είμαι, δεν θα φας σήμερα κάρτα. Και εσύ στην πρώτη διαμαρτυρία, χωρίς φάουλ να δέχεσαι κάρτα. Καταλαβαίνεις και τι γίνεται. Οπότε τους λέει τους άλλους παιδιά, καθαρίστε τους, παίξτε καράτε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Σήμερα εσείς δεν θα φάτε κόκκινη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον Πανιόνιο, έψαχνε πού να δώσει κίτρινη, ποιος δεν είχε κίτρινη για να μην φάει κάποιος κόκκινη. Δηλαδή είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Έστειλε, έβγαλε το Μίσιτς με τις τάπες εκτός, έτσι μας τον τραυμάτισε, τραυματίσε τον Μπέλκα και προσπαθήσανε από πίσω, πάλι έφαγε ο Μπίσεσβα τη χαριά. Απλά δόξα τω Θεώ δεν τραυματίστηκε και ο Μπίσεσβα. Δηλαδή πάνε τώρα στο αλλιώς,
να σε αφήσουν χωρίς ομάδα, ρε παιδιά. Πάνε να σε κόψουν όλους τους παίκτες. Εάν μου τραυματίσουν όλους τους παίκτες, τι να κάνω, πώς θα το πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Για... Σε ποιον θα παίξει στο τέλος. Προχθές, α πούμε, το Μίσιτς, είδες τι το κάνανε. Βέβαια, αυτό σου λέω. Μα έπεσε πάνω με σκαριά και είναι απευθείας κόκκινη αυτή. Και σκίσιμο το δελτίο, όχι απλά κόκκινη. Και του έδωσε με το ζόρι κίτρινη. Δηλαδή, έτσι, τον έβλεπε ότι ίδρωνε το διαιτητή για να δώσει κίτρινη. Λοιπόν, έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το. Τα, λοιπόν, γεια σου, Θοδωρέ. Γεια σου, Ρίγε Κατά. Για να έχουμε πολλούς στη γραμμή, συγγνώμη, έτσι. Καλό βράδυ. Γεια σου, Θοδωρή. 23, 10, 2, 8, 7 και 3 οκτάρια, εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Βασίλη, βάλε λίγο του χάλι από κάτω. Ακούτε. Έλα, φίλε, το όνομά σου. Γιάννης Ατρόμητος, τα έχουμε ξαναπεί. Γεια σου, Γιαννάκη. Γεια σου, Γόρι. Γεια σου, φίλε μου. Μου είπες την προηγούμενη φορά να πάρω πιο νωρίς, γιατί τελευταία στιγμή... Καλά έκανες. Θέλεις να μιλάμε κι άλλο. Λοιπόν, να πω κι εγώ 2-3 πραγματάκια. Καταρχήν να πω ότι ο Λουτσέσκου έχει κάνει φανταστική διαχείριση υλικού. Με όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, νομίζω. Το πρώτο παιχνίδι ήταν τέλος Ιουλίου για τα προκριματικά. Ο ΠΑΟΚ δικαίως παίρνει το πρωτάθλημα, το συζητάω καν αυτό. Να τελειώσει και μαθηματικά, Γιάννη, και να το πούμε και εμείς να ερεμήσουμε. Ναι, ναι, γιατί ναι, ακόμα ναι, ναι, εμείς ναι, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, είμαστε αισιόδοξοι, ναι, ναι, αλλά θέλουμε δηλαδή να κρατήσουμε την ηρεμία και τη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών εκεί που πρέπει. Τάσο, η ομάδα δείχνει πραγματικά να είναι πολύ έμπειρη και να έχει πάρα πολλούς παίχτες με προσωπικότητα. Καθαρίζει, ναι, μια ομάδα. Μαζί σου, μια Βιερίνια, μαζί μια σου Γιάννη μου, αλλά οι διαιτητές δείχνουν κάτι άλλο. Όταν χάνω εγώ 2 βαθμούς, εντάξει, μπορεί να ήταν καλύτερος ο Άρης, εγώ δεν σου λέω, με πιο περισσότερο πάθος, αλλά άφησα 2 βαθμούς, άφησα 2 βαθμούς με goal offside, φίλε. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν το δικαιούταν ο Άρης βάσει απόδοσης, όχι με το διαιτητή. Γιατί ο Άρης δεν έβαλε καθαρό goal και με ισοφάρισε. Έβαλε άκυρο goal ο Άρης, φίλε, και με ισοφάρισε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό το βλέπω αυλεψία του βοηθού, λοιπόν, ότι έχασε τη φάση και προχωρώ παρακάτω. Και τώρα πάνε να μας πουλήσουν τρέλα. Και εδώ τα μέσα της Θεσσαλονίκης που υπάρχουν πολλοί τρίπιοι, άκου λίγο Γιάννη, εδώ υπάρχουν πολλοί βελιγκέκες, να ξέρεις. Υπάρχουν πολλοί χαρτζηλικάκηδες, οι οποίοι με 5 ευρώ μπορούν να πουλήσουν να και τη μάνα τους. Κατάλαβες, και πάνε να περάσουν στον κόσμο, να διαμορφώσουν λαθασμένα την κοινή γνώμη, ότι ναι ρε εσύ ήταν offside, αλλά είναι πολύ ωραία κόλλε, πού να το δει. Μα γι' αυτό πληρώνεται ρε ο ξένος. Αλλιώς θα βάζαμε τον Κομίνη και τον Ποντίκη που μας έκλεψε το πρωτάθλημα πέρυσι. Τέλος. Γι' αυτό δεν το φέρανε. Το ξένο και τον πληρώνει ο Περέιρα. Με ένα στόμα. Για να δει τους 25 πόντους να πούμε offside. Παιδιά, πρέπει να μπει το VAR, τελείωσε. Δεν το συζητάμε. Αν θέλουμε να γίνει ένα πραγματικό, αυτό φοβάται η παράγκα, έτσι. Η οποία αργοπεθαίνει βέβαια, αλλά υπάρχει ακόμα. Να το ξέρεις, φίλε Ατρόμητε. Και να σου πω και κάτι. Το μικρό σου, συγγνώμη. Γιάννης. Λοιπόν, Γιάννη, άκου να σου πω. Είδα την περίπτωση που εισέβαλε ο Γατούλης προχθές. Μέσα από δυτήριά σας. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι έτσι μια ζωή. Να το ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σας φερθούν. Τα βάλανε με έναν Νουάρντα, τον οποίο, εντάξει, δεν λέμε ότι είναι το καλύτερο παιδί, αλλά το βρίζανε χορό τη μάνα σε όλο το τέτοιο. Από αντίδραση, οποιοδήποτε να είναι, μπορεί να τρελαθεί, έτσι δεν είναι. Ανθρώπινο είναι αυτό. Εντάξει, ανθρώπινο είναι, αλλά είναι επαγγελματίες προσφαιριστές. Εντάξει. Νομίζω ότι θα πρέπει να συγκρατήσει τα νεύρα του. Εντάξει. Τάσο, δικαιώθηκες, γιατί θυμάσαι που σου έλεγα εγώ ότι γαμώτο βλέπουμε τον Νουάρντα στον πρώτο γύρο που τον είχατε εσείς. Ναι. Και ευτυχώς ήρθε σε εμάς, αλλά τελικά είχε δίκιο ο Λουτσέσκου. Εγώ παραδέχομαι, βλέπεις. Ναι, φίλε μου. Για ψεύδομαι. Πράγματι, όπως μου είχες πει εσύ, ότι δεν θα μας κάνει την ομάδα οίκο ανοχής ένας παίχτης. Σωστά, λοιπόν, έδρασε ο Λουτσέσκου. Ήταν πολλά τα δικαιώματα, Γιάννη. Ίσως να μην τα μαθαίνετε εκεί κάτω, αλλά εμείς που είμαστε μέσα στην ομάδα κοντά, ξέρουμε τι γίνεται και παρισκηνιακά, αν θέλεις. Δηλαδή, ένας παίχτης τώρα που είναι καλός και παίζει εθνική Αιγύπτου, δεν το διώχνεις έτσι τυχαία. Όχι, όχι. Εντάξει, έχει θέματα το παιδί, ρε παιδί μου. Έχει θέματα το παιδί. Πέρυσι που τον είχαμε, δεν είχε πολλά παραπτώματα. Πέρα από 2-3 ξενύχια και μια-δύο φορές που είχε αργοπορήσει την προπόνηση. Δεν είχε βγάλει τη χοντρή καψούρα. Τώρα έβγαλε χοντρή καψούρα και την πάτησε. Πάντως, παιδιά, να κάνω και ένα σχόλιο εδώ που ίσως να μην σας αρέσει, αλλά εμένα μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στα αυτιά. Μετά από τέτοια πολύ μεγάλη πρόκριση του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο στην παράταση και πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που εγώ το απόλαυσα, δηλαδή, σαν ουδέτερος, να σου το πω έτσι, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε τι θα περάσει. Ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου που έτυχε να ακούσω ένα μικρό απόσπασμα.
Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ περιτά αυτά που λέει. Ότι η Αθήνα δεν θέλει να μας δώσει το πρωτάθλημα. Ξέρω, και... Δηλαδή, ειλικρινά, εμένα μου ακούγεται πολύ άσχημο στα αυτιά. Νομίζω θα μπορούσε να μείνει συνέντευξη τύπου στα. Μία ερώτηση να σου κάνω. Πράγματα. Είπε κάτι που δεν ισχύει. Όχι, όχι, ισχύει. Ξέρεις τι είναι λίγο, Γιάννη, επέτρεψε μου λίγο και να κλείσουμε με αυτό γιατί έχει άλλες γραμμές. Ξέρεις τι είναι να είσαι προπονητής. Άκου λίγο, σε παρακαλώ. Ξέρεις τι είναι να είσαι προπονητής στην Ξάνθη, να σου κάνουν την τιμή να σε φέρουν προπονητή στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, να πάρεις το πρωτάθλημα αγωνιστικά και να στο κλέψουν στα δικαστήρια. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε 71 βαθμούς με ένα μάτς λιγότερο μέσα στο χόρτο. Καταλαβες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, φίλε. Γνωρίζω την αδικία, Τάσο. Πρόσεξε λίγο, μιλάμε για μια ομάδα. Τη γνωρίζω την αδικία. Μιλάμε για μια ομάδα που παίζει ανελιπώς και 7... Ευρώπη κάθε χρόνο και έχει να πάρει 34 χρόνια πρωτάθλημα, Γιάννη μου. Και 7 αγώνες με χωρίς θεατές στην Τούμπα πέρσι. 10. Λάθος κάνεις. 10. Μην το συγχωρείς. Δηλαδή 10. Στην ουσία, αυτοί που πήραν το διαρκείας οι άνθρωποι πληρώσανε 300 ευρώ το μάτς, θέλω να σου πω. Και το μάτς Ολυμπιακό που το πληρώσανε δεν το είδανε. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Και τελευταίο, να πάμε. Αν ζούσες στην αδικία τόσα χρόνια εδώ πέρα πάνω, ξέρεις τι θα έλεγες. Λίγα υπό Λουτσέσκο, αλλά η θέση του είναι εντάξει, τέτοια. Ο Γιάννης είναι, έχει διαφορετική φιλοσοφία. Εντάξει, είναι αντικειμενικός, είναι ειλικρινής όσα λέει. Και εγώ το σέβομαι και τον εκτιμώ, γιατί ένας ενικός λέει τα πράγματα με το όνομά του όπως τα βλέπει αυτός. Να σε καλά, ρε Γιάννα, ρε. Να σε καλά, ρε Γιάννα, ρε. Σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την επικοινωνία σου, αγόρι μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ, Γιάννα, ρε. Ο φίλος, ο παδός του Ατρόμητου. Έτσι, να πούμε από την Περιστέρη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Γεια σου, Τασούλη, από την Κρήτη. Γεια σου, Κρητή, καρε, γίγαντα. Χρόνια πολλά, Τάσο. Και οι ευχές που σου έστειλα στο μήνυμα και στο ράδιο. Πρώτα η οικογένεια, η υγεία σου και μετά όλα τα... Πρώτο η υγεία σου, δεύτερο η οικογένεια και τέταρτο ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Τρίτο δεν υπάρχει ποτέ. Με τον Γρηγόρη, γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Τάσο. Πολύ νερό, ρε φίλε, κάτω. Δεν πειράζει. Ποιο νομό είσαι, Χανιά? Στο Ρέθμπε, εμείς δεν έχουμε. Το 94 είχε κάνει ένα αντιπλημμυρικό έργο δήμαρχος εδώ και δεν έχουμε πρόβλημα. Το καλύτερο λάδι του κόσμου γενικά. Και η Ηρακλείωτη και η Χανιώτη πνιγήκαν, αλλά δεν μας νοιάζει. Στο Ρέθμπε, ακούς, Τάσο. Έβγαινε 10 χρόνια το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο παγκοσμίω. Ακόμα βγαίνει. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης πήγε 650 γνώ. Ξέρεις ότι ο Μητσοτάκης είχε ο Μητσοτάκης ο μπαμπάς, ο Δρακουμέλ που λέγανε. Ναι. Είχε τρεις χελώνες και ψόφισαν οι χελώνες. Αυτό ζούσε. Δεν κατάλαβες. Ο Μητσοτάκης ο μπαμπάς έχει όλα τα Χανιά και η οικογένεια. Εγώ εκεί, γι' αυτό σε κάποια πράγματα διαφωνώ με τον Γρηγόρη, σε κάποια συμφωνώ. Εγώ δεν θα πω εννοείται για την Κυριακή νίκη, χάρηκα την πρόκρισή μας και όλα αυτά, αλλά θα πω πράγματα τελείως διαφορετικά σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι ποδόσφαιρο με πολιτική μαζί. Βασικά πιο πολύ θα μιλήσω για την οικογένεια Μητσοτάκη πάλι, για το Μαρινάκι, για όλα αυτά που γίνονται με τον Τζίλο. Βγήκε ο Τριανταφυλόπουλος, αυτό που είπατε στην αρχή υπάρχει και στο Twitter, έχει υποστάρει ο Τριανταφυλόπουλος κάτι, το έχει γράψει για τον Καράπαπα. Δεν το λέμε εμείς, θα λέει το zoukla.gr και έχει γράψει και τον προσπονεί ως παχύδερμο και όλα στον Καράπαπα ο Τριανταφυλόπουλος. Έτσι τον λέει. Ναι, τον προσπονεί, μπορείς να το βρεις. Αν θα το βρω και θα στο στείλω, γιατί ξέρεις ότι είμαι ψήρα, θα ψάχνω. Αυτό είναι σύμφωνα με το zoukla.gr, ότι λες και με το Twitter. Ναι, με το Twitter. Είναι το ιτάρισμα του Μάγκη Τριανταφυλόπουλου που αναφέρεται στον Καράπαπα και του λέει παχύδερμο, εσύ που θα με πιάσει στο στόμα σου εμένα και τέτοια. Μάλιστα. Τριανταφυλόπουλος δεν μάσαει. Όχι. Του τα λέει. Αυτό έχω ξαναπεί επανελειμμένως πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Ολυμπιακό είναι ένα και το αυτό και η Χρυσή Αυγή. Αυτά τα τρία πράγματα είναι ένα, είναι ένα αλληλένδετο πράγμα. Πάνε χέρι-χέρι. Φαίνεται κιόλας από τη σχέση του Μητσοτάκη με την οικογένεια του Μαρινάκη που είναι κουμπάρι, κολλητή, τον Αλαφούζο με το Sky, το τι παίζεται και όλα αυτά. Και την τρομερή δήλωση που έκανε ο Κυριάκος μετά τον παιχνίδι με τον Πανιόνι. Που τους λέει δεν τρέπεστε να ασχολείστε με το πέναλτι, το οποίο και να είναι αμφισβητούμενο, ok, Klein.
δεν τρέχει τίποτα, στα κανάλια και να μην ασχολείστε με έναν πρώην υπουργό δεξί χέρι κολλητό του Μητσοτάκη, ο οποίος έφαγε 28 μήνες για παιδεραστία και 20.000 ευρώ πρόστιμο, με αναστολή 28 μήνες, πρόσεξε, έτσι, για παιδεραστία, για παιδιά, από ό,τι βγήκε από την εισαγγελία εκεί πάνω στη Μολδαβία, για παιδιά από 9 έως 15 χρονών. Καταλαβαίνουμε για τι έγκλημα μιλάμε τώρα και για τι πράγμα μιλάμε και για ποιοι είναι μπλεγμένοι μέσα σε αυτό το κόμμα με το Μαρινάκι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται. Και με τον Τζίλο και όλο αυτό που έχει γίνει. Και κάποιοι πιστεύουν ότι αν βγει, που θα γίνει, όπως λένε ότι αν βγει η Νέα Δημοκρατία θα τα ξεπλύνει όλα αυτά. Και είμαι σίγουρος ότι όντως αν βγει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά θα τα ξεπλύνει. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε μου. Κάθε χρόνο, συγγνώμη που σε διακόπτω, να σου πω κάτι. Εγώ το έχω πει επανειλημμένος αυτό. Αυτοί που διοικούν το ελληνικό, όχι που διοικούν, αυτοί που λιμένονται το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα το πω καλύτερα, δηλαδή αυτοί που ωφελούνται στην ουσία από αυτό, καταδικάζοντας τις άλλες ομάδες φυσικά, δεν έχουν πρόβλημα. Ξέρεις γιατί, τι λένε στην εκάστοτε κυβέρνηση. Είστε για 4 χρόνια. Εμείς εδώ θα είμαστε για πάντα. Ναι, θα φύγετε, ναι. Ξανά μάνα τα ίδια, ρε. Θα κάνουμε. Δεν έχουν πρόβλημα, και ας πω κάτω. Είναι το κέντρο, φίλε. Είμαστε μακριά. Δεν είναι μόνο το κέντρο. Δεν έχουμε λόγο σε αυτά. Άκουσε με, Γρηγόρη. Όλοι έχουν λόγο. Άκουσε με. Πριν είδες κάτι για που μπαίνει ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης με τις λωτικές στην ΕΠΟ μέσα. Έτσι λοιπόν, μπήκε. Είναι αλήθεια αυτό. Έχει γίνει. Μα επειδή είναι αλήθεια. Το ξέρω ότι είναι αλήθεια. Εδώ σου λέω ότι πριν από λίγο σου έλεγα για την υπόθεση, για να μην φτάσω για τον Ορουάν που έχουν αυτοκτονήσει 8 άνθρωποι. Το έχουμε πει 100 φορές. Δεν φοβόμαστε. Τρέξτε το λίγο. Έχει πολλές γραμμές, παιδιά. Τρέξτε το λίγο. Λοιπόν, για να τελειώνω. Όλο αυτό το θέμα που τρέχει, αυτός ο εσκομπαρισμός που είναι μπλεγμένος με αυτό το κόμμα, με αυτά τα δύο κόμματα και η Χρυσή Αυγή μας και ο Ολυμπιακός, είναι ένα και το αυτό, είναι μια βρωμιά, μια δυσοδεία, μια μπόχα που δεν ξέρω κάπως αυτή τη στιγμή βλέπω ότι κάτι πάει να γίνει. Επιτέλους να υπάρξει μια κυβέρνηση να την καθαρίσει, ναι, ρε Τάσο. Ναι, αυτό το πράγμα. Να μείνει και στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει στην ιστορία. Ένα, γιατί πούλησε με προδοτικό τρόπο τη Μακεδονία μας. Και ένα γιατί καθάρισε την χρονιά του Ολυμπιακού. Άντε να δούμε. Αυτή είναι η δικιά σου άποψη και εγώ δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτό το θέμα θέλω να καθαρίσει αυτή η δουλειά, να τους τραβήξω στα δικαστήρια και με τον Τζίλο και ό,τι έγινε, να ξεπληθεί όλη αυτή η κατάσταση, να ξεβρωμίσει ο τόπος, αν είναι να τους ρίξω και κατηγορία, να τους ρίξω τα τάρταρα, να τους διαλύσουν τελείως, δεν με νοιάζει αυτό το θέμα. Και απ' το άλλο, τίποτα, νίκη της ομάδας μου με τον Παναθηναϊκό. Έγινε, Τάσο. Σας εύχομαι υγεία. Να σε καλά, ρε φίλε. Και καλό βράδυ. Χαιρετισμού στην όμορφη Κρήτη. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε τον φίλο το Σάκη. Βλέπετε ότι είστε και οι δικοί μας ρεπόρτερ, ναι. Όταν ακούτε τις εκπομπές και κάθε φορά είστε οι ρεπόρτερ μας, γιατί ακούτε χιλιάδες. Μας έστειλε το tweet που έκανε στο Twitter ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και λέει προς τον κύριο Καραπαπά, όπως το έχει γράψει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος πάντα έτσι, επειδή ρε παχύδερμο έπιασε στο στόμα σου το στόμα μου, ρωτούσες δημόσια με ποιον μίλησε ο Τζίλος το 48ωρο πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ξάνθη. Σε ρωτώ εγώ λοιπόν τώρα. Με ποιον μίλησες πριν και μετά το ξυλοδαρμό του Τζίλου. Πρόσεξε, μην απαντήσεις λάθος. Με θαυμαστικό και αποσιωπητικά είναι το tweet του Μάκη Τριανταφυλόπουλου προς την υπεύθυνη επικοινωνία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Καραπαπά. Λοιπόν, υπάρχει σε όλα τα site, μπορείτε να μπείτε και να το δείτε το συγκεκριμένο. Να ευχαριστήσουμε και το φίλο τον Γιώργο που μας το στέλνει μόλις τώρα και το φίλο του Σάκιου. Κοίτα τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Έχουμε έτσι. Ρεπόρτερ της εκπομπής από παντού. Είμαστε καλά, ρε γιγάντες. Δώσε λίγο. Επόμενο φίλο, το τηλεφωνικό κέντρο έχει κουκκινήσει. 23-10-287-38. Πάμε, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, κύριε Τάσο, να σε χαιρόμαστε εμείς οι φίλοι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σωμάτο το γίγαντας. Γεια σου, Γρηγόρη, αδερφέ μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω, φίλε μου. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Ευχαριστώ. Προχθές πήγαμε μαζί με τον Μάθο. Δεν ήταν τυχερό, Γρηγόρη, αλλά... Δεν πειράζει, ρε, εντάξει. Παρέα θα πάμε και σ' άλλες μεγάλες χαρές. Δεν πειράζει, ρε. Θα σηκώσουμε όπως έγραψε και ο Αγάπιος. Το Μαστραπά. Στο καταγάλανο Αττικό ουρανό στις 18 Μαΐου το κύπελο Ελλάδος. Θα πάμε μια ωραία εκδρομή εκεί πέρα.
Και θα είμαστε και όλοι μαζί αγκαλιά στο Λευκοπήγο να θα σπρώμα με το πρωτάθλημα. Να πανηγυρίζουμε το double. Βαρεθήκαμε να πηγαίνουμε στο Λευκοπήγο σε τρίτο χρόνο. Τι θα γίνει. Καπάκι, ναι, θα κάνουμε τρίτο κύπελο στη σειρά, είναι έξες. Θα κάνουμε το τρίτο κύπελο, Γρηγόρη, το κρατάει αυτός που το κερδίζει, το συνεχόμενο το κρατάει κιόλας. Θα το έχουμε αλλάζει θεσμός. Κυπελούκος Ελλάδος. Μένει εσάι ο ΠΑΟΚ. Πελούκος Ελλάδος με τρίποντο. Μετά θα βγάλουν link-up. Link-up θα βγει μετά. Πάντως οι καντινιέρες του Λευκού Πύργου δεν πρέπει να έχουν ανάγκη. Εμείς στα ραντεβού είμαστε παρόν εκεί, έτσι. Δεν πανηγυρίζουμε το πρωί και το βράδυ, μένουν τα λουκάνικα στο ράφι. Όχι ρε, τα τιμούμε ευπρεπώς τα βρώμικα, είπα. Να χαρώ εγώ. Δεν μάσαμε. Ωραία. Εντάξει, τώρα τα είπαν όλοι. Τάσο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Επειδή σε αυτά που αγώνε περί του κυρίου Τζίλου. Ναι. Ακούγεται και το όνομα του τενόρου, του Αηδού, του κυρίου Μανώλη Κοντορού, του κουμπάρου του Μαρινάκη. Δεν μας βάζει ένα τραγούδι για να το γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το Αηδόνι. Σύμφωνα με το ζούγκλα.gr κάτι τέτοια λένε. Ναι, 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 το γράφει μέσα. Το κατονομάζουν κιόλας. Ναι, ναι, και ένα άλλο παλικαράκι μου, και ένα άλλο πρωτοπαλίκαρο. Ούτε να ψακούω, δεν θέλω αυτούς. Να σε πέσω παοξίδι, άκου λίγο, άκου λίγο. Στο Καραϊσκάκι. Και έγινε παζουρλισμός μες στο Καραϊσκάκι. Αυτό το τραγούδι ξέρετε πότε βγήκε? Όταν πήραμε το πρώτο κύπελο με τον Παναθηναϊκό το 72. Αμέσως μετά τότε σουξέ. Γινόταν χαμός. Λοιπόν, για να σας κλείσω, για να πάρουν και οι άλλοι, αφού από ό,τι χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Έκανε μια ανάρτηση ένας κοινός μας φίλος ολωνών. Ο Νίκος ο Νάκος, έτσι. Ο Νίκος μου επιτρέπει γιατί δεν σου λέω. Ο πρόεδρος είναι απόλυτος, ο παλιός. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον Μπαρλά, ξέρεις τίποτα, Γρηγόρη, εσύ που είσαι επταλοφοιτής. Ναι, ρε, συγχωρέθηκε ο φίλος μου. Έχει ένα. Εσύ αυτός που ερχόταν στο 103. Έτσι ακριβώς, δεν το ξέρει. Στο τρένα που ήταν. Ναι, αγόρι μου. Ναι, ρε, συγχωρέθηκε. Έχει ένα. Ένα τρίκασε, τι λες τώρα. Ναι, το είπανε και στο ράδιο. Το είπανε εγώ σήμερα το άκουσα γιατί. Ναι, ρε, ξέρεις, ήταν ο πρώτος, πρόσεξε. Ήταν ο πρώτος ο Μπαρλάς, παίρνει τηλέφωνο στον 103 και λέει αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ μεγαλοεπιχειρηματίας. Και λέω πες μας ρε ποιο είναι. Θα σου πω λέει Γρηγόρη, άμα θες πέσω. Λέω ποιος, Ιβάν Σαββίδης μου λέει. Βέβαια υπήρχε καπνός, αλλά όλο λέγανε και αναβαλόταν και λέγαμε θα είναι καλά σκαβαλές σαν τους άλλους που αναλαμβάνουν. Και ήταν ο πρώτος μου, μεγάλος ΠΑΟΚτσης, ο Θεός θα τον αναπαύει το φίλο μου. Πήγα και στο σπίτι του, είχα κάνει μια δουλειά. Μεγάλος πάρει. Και εμένα φίλος, εντάξει. Ήταν οδηγός ατρένα. Ήταν οδηγός ατρένα. Καλό ταξίδι τον αδερφό. Το 81 ήταν οδηγός στο τρένο που πήγαμε στο τελικό στην Αθήνα. Έχει τη φωτογραφία εκεί πέρα με τη σημαία. Με το πανό μπροστά. Πάω και δύναμή σου είναι ο παδί σου. Και παιδιά αυτός ο άνθρωπος, γιατί τέλος πάντων κάτι συγγενείς που είχα μέσω σταθμό που δουλεύανε πάλι, μου λέγανε ότι αυτός δεν τον ενδιαφέρει αν θα δουλεύει, ξέρω εγώ, 25 ώρες τη μέρα. Αρκεί όταν έχει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ να μην είναι υπηρεσία. Και ξέρω δηλαδή, επειδή τον αγαπούσαν γιατί ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος, ας πούμε, εύθυμος πολύ. Ναι, εύθυμος. Ότι ναι, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ υπηρεσία. Και στεναχωρέθηκα, δεν το ήξερα εγώ, γιατί. Επειδή αυτός ήταν. Ναι, έχει. Πρέπει να. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Γρηγόρη, θα τα πούμε. Το κλίμα. Εντάξει, εντάξει. Έγινε ρε μάθω. Γεια σας παιδιά, χάρηκα πολύ και χαρά. Καλό βράδυ. Καλά ρε μάθω και εμείς χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Είχα καιρό να σας ακούσω. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο 2310 287 και 3 οχταράκια. Καλησπέρα. Έλα μάγκες. Νάτος. Νάτος. Άρε Γιωργάρα. Γεια σου ρε Γκρέκορη. Γεια σου Γιώργο. Τι λέει. Να αλλάξουμε λίγο το τέτοιο το mood. Καταρχήν να ευχηθώ το φίλο μου τον Αναστάσιο χρόνια πολλά. Ευχαριστώ Γιωργάκη μου. Πιο χαμηλή δυνατή χοληστερίν του κόσμου. Και το κοντάρι της σημαίας έτσι να είναι πάντα ψηλά. Το κοντάρι μου είναι ψηλά πάντα να ξέρεις. Εντάξει ωραία γουστάρω. Να κυματίζει γαλανόλευκη. Λοιπόν, όσο για το ματσάκι παιδιά θέλω λίγο να αναφερθώ. Γιατί είχα κάποια σχόλια σήμερα για το ποδοσφαιρικό ποιόν του Ολιβέρα, γιατί άρχισαν και όλα στη Μύρλα και την κριτική. Εγώ θα πω την κάθετη που βγάζει ο Ολιβέρα στο Βιερίνια, νομίζω είναι στο 3-2. Ναι. Που,
Βγάζει αυτή την κάθετη την πάσα, ρε παιδί μου, που είναι σαν το κορδόνι της κοιλώτας του Μανιάτη. Μια πασάρα, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Ο άνθρωπος ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε για αυτό, με δύο και τρία παιχνίδια. Φίλε, να Γιώργο, στο κλίμα της ομάδος. Γιώργο, γι' αυτό κάνει και 12 εκατομμύρια ευρώ. Ε. Δεν μπορεί να έχει βασικό της παίκτη μία Πόρτο, η οποία Πόρτο γνωρίζουμε τι είναι, έτσι. Και όποιος παίκτης ήρθε από την Πόρτο στον ΠΑΟΚ έπαιξε μπαλάρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Λίνο από το... Απλά παιδιά, θα σταθώ λίγο ότι φάνηκε καθαρά η έλλειψη από το τέρας πίσω στην άμυνα, ο Βαρέλα. Εντάξει, τώρα αυτός ο καινούριος πρέπει να πει και λίγο να ψηθεί. Εντάξει, έκανε δύο γκέλες καλές. Αλλά μένα με ενδιαφέρει το μάτς με το Βάσελ. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα, επειδή είναι τόσο... Δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα, Γιώργο. Αλλά έχω πολλά παράπονα τελευταία από τον Πασχαλάκη. Ό,τι περνάει μπαίνει μέσα. Τους δύο τελευταίους μήνες, πρόσεξε. Μην ξεχνάς δεν... όμως ότι στο έχει κάνει. Στον ΠΑΟΚ παίζεις. Εντάξει, έχει κάνει, ρε φίλε. Άσο, Γρηγόρη, τώρα με τον Πανιόνιο του Τσιλούλη δεν το βγάζει. Άμα σου κάνει το 2-2 εκεί πέρα. Αυτό με τον Καμάρα. Είναι στο 80 κάτι. Στο 83. Ναι, εντάξει. Φεύγει μόνο στο Τσιλούλη, αν θυμάσαι παριστάρα μετά από λάθος. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει ο Πανιόνιο. Το βγάλε όμως, ρε φίλε. Στο επόμενο το. Ενώ ναι, να σου πω κάτι, συγγνώμη λίγο. Γιατί είπες ότι πάει μέσα, βγαίνει. Εντάξει, μπορεί να έχεις το παράπονο σου. Ξέρω ότι το λες με αγάπη, έτσι. Αλλά να τα λέμε τα πράγματα λίγο όπως είναι. Τι λέω εγώ. Αν στο 83 σκοράρει ο Τσιλούλη με τον Πανιόνιο, δεν θα πας παράταση. Τελείωσες, ναι. Εντάξει. Ναι. Αν σου κάνει το 2-2, θέλεις 4-2 να κάνεις σε 7 λεπτά. Δεν το κάνεις. Και κάποιος έκανε μια ανάρτηση, φευγαλέα. Εντάξει, ότι είναι λίγο πιο κάτω σε απόδοση από ό,τι ήταν, ας πούμε, πριν 5 μάτς. Οκ, αλλά και δεν μπορεί να πάει τρένο. Δεν θέλω να πιστεύω τέτοιο. Εγώ θέλω να μείνει ισόβιος τερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί έχει τα προσόντα, είναι ψηλός. Εγώ είναι... δεν θέλω να μείνει ισόβια. Όλοι πουλούνται, ναι, όλοι αγοράζονται. Ναι, 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 ναι. Αν σου λέγαμε και σένα και τον Γιώργο και τους φίλους ακροατές, αδερφέ Γρηγόρη, τον Οκτώβριο θα σου πω εγώ, όχι πολύ μακριά, ή αρχές Νοεμβρίου. Εσύ Γρηγόρη, Ιανουάριο Πρίγκοβιτς δεν θα έχεις. Αν θα σου έλεγα εγώ, τι θα μου έλεγες. Φυσικά δεν θα μου έλεγες ότι είσαι τρελός. Τι λες, ρε. Άντε, ρε, πάνε κάνει καμιά ψυχιατρική εξέταση με το 27 εκεί στην Αγκαδά, στο Τρενάδικο. Ναι. Δεν θα μου το έλεγες. Βέβαια. Είναι ο πρίγκιπς ο ΠΑΟΚ. Όχι, βέβαια έτυχε. Λοιπόν, είναι, λοιπόν, αυτό φτάσαμε σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ μπορεί και πουλάει παίχτες με υψηλό τίμημα. Και κερδίζει. Ε. Δεν έχει κάνει μεγαλύτερη μεταγραφή, νομίζω, οικονομικά. Ρε, τον αγόρασε 2,5 εκατομμύρια και τον πούλησε μέσα σε 1,5 χρόνο 10. 9. Έτσι. Ακούστε λίγο. Γιώργο. Ακούστε, ακούμε. Ρε, τι, επειδή φοράμε γυαλιά, ακούμε. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ και λίγο στον Πολωνό. Ναι. Για μένα είναι στο Βαζέχα. Το Πολωνό, ρε, το Σβιντέρσκι. Α, το Σβιντέρσκι. Μεγάλη κλάση ποδοσφαιριστή. Μεγάλη μπαλαδόφατσα, είναι και πιτσιρικά. Έτσι. Εγώ πιστεύω, θα γούσταρα να δω όντως και τον Ακμπόπ και τον Σβιντέρσκι μαζί πακέτο. Ο επόμενος γκολτζής του ΠΑΟΚ είναι ο Σβιντέρσκι, αν το θυμάσαι. Σφι, είναι παιδιά, Σφι. Σβιντέρσκι, ναι. Επειδή αναφερθήκατε και για το μάτς της Κυριακής, εγώ πιστεύω ότι κάθε παίχτης που έρχεται από τον πάγκο και επειδή υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, και η ομάδα είναι κράμα, ρε παιδί μου, μέταλλο, τιτάνιο, όπως το λένε. Δεν μας άμα από καμιά ομάδα. Άμα παίξουνε όπως ξέρουνε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν ωραία, δεν παιχτεί αντιποδόσφαιρο από τον αντίπαλο, ο ΠΑΟΚ δεν παίζεται. Ρε, ας παίξουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, άρχισαν και πέφτουν οι μάσκες. Έχω την απάντηση του Καραπαπά απέναντι στον Τριανταφυλόπουλο. Παιδιά, γίνεται ένας χαμός. Χαμός πραγματικά. Εγώ θα πιστεύω ότι θα γίνουν τεράστιες αποκαλύψεις. Άμα θα κλείσει και δεν έχουμε γραμμές, θα διαβάσω την απάντηση του Καραπαπά, ο οποίος μιλάει για δολοφονημένο φίλο του και είναι συγκλονιστικά τα όσα λέει. Ναι. Θα γίνει χαμός, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, ναι. Άρχισαν να ξεβρακώνονται όλοι. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Να σε καλά, ρε Γιώργα, ρε. Μακάρι να ανοίξουν τα κελιά και να αρχίσουν μερικοί να μπαίνουν. Σιγά-σιγά. Γιατί την Ελλάδα την έχουν κάνει Κολομβία. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Γρηγόρη. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια χαρά. Στην καλύτερη παρέα της Θεσσαλονίκης. Γεια σου, φιλαράκο. Γεια χαρά. Χρόνια πολλά, Τασούλη. Χανιώτη Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε γιγαντά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, ότι είναι στην Ασπρόμαυρη Χανιώτη, να στέλνουμε τα φιλιά μας σε όλα τα παλικάρια. Ένα πράγμα θέλω να πω, μόνο χαρά, παιδιά, να πούμε. Τον αγώνα αυτόν δεν το φοβάμαι εγώ. Στο σχολημένο το φίλο μου, το Χανιωτέο,
Τον Γιώργο το Σούσουρα. Ναι, τον Γιωργάκη. Τον Γιωργάκη, ναι. Τον Καρδάση μας. Ναι. Που έφυγε τόσο λοιπόν άδικα και τόσο νέος. Και άμα δεις τον πατέρα του, τον κύριε Λεωνίδα, που τον αγαπάω, ναι, τον έχω μέσα στην καρδιά μου, τον λατρεύω γιατί είναι υπέροχος άνθρωπος, να μου το φιλήσεις και να του δώσεις. Κάθε μέρα μαζί πηγαίνουμε σε αυνήματα, αδελφέ. Να του δώσεις πολλά χαιρετίσματα από μένα, το Λεωνίδα. Εννοείται, εννοείται. Ένα πράγμα θα πω μονάχα για να πάρουν και οι άλλοι, ναι, να μιλήσουν. Τον αγώνα εγώ αυτό να το φοβάμαι. Το μόνο που φοβάμαι είναι το πόσο πολύ θα μπορεί να ανταποκριθεί ο αρχηγός μου, ο Βιερίνια. Γιατί προχτές ήταν το παλικάρι πτώμα. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει. Δεν είναι μόνο ο Βιερίνια. Έχεις δίκιο. Και ο Μπίσεσβαρ και όλοι κουραστήκανε. Είναι... γιατί σχεδόν ο Μπίσεσβαρ στο πόσο μπήκε. Στο 12. Στο 12. Αλλά έπαιξε ολόκληρο μάτς και την παράταση. 108 λεπτά έπαιξε. Ο Μπίσεσβαρ, Τάσο και Γρηγόρη, είναι για 65 λεπτά το πόλι, το ξέρουμε όλοι μας. Αλλά είναι δύναμη. Ναι. Αυτά τα 65 δύναμη, παίζει έτσι μπάλα. Εντάξει. Γι' αυτό και εγώ τον έχω βγάλει Τζίμι Χέντριξ. Ξέρω το ναι. Από τα μαλλιά. Ο Τζίμι Χέντριξ. Μπόνι έμεινε. Α, ναι, και ο Μπόνι έμεινε. Όχι, ο Μπόνι έμεινε ήταν το συγκρότημα. Ο τραγουδιστής ο Μπόνι έμεινε. Ενώ ο Τζίμι Χέντριξ ήταν αφεντικός ο κιθαρίστας, ο σολίστας που λέμε. Μεγαλύτερος κιθαρίστας στον κόσμο. Καλή συνέχεια, παλικάρια. Γεια σου, Γιώργο, μου γίγαντα. Τα φιλιά μου στον κύριο Λεωνίδα να στείλεις. Πραγματικά με τον Χέντριξ μοιάζει ο Μπίσεσβαρ, έτσι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, κύριε Φιλάρετε. Γεια σου, Φιλάρετε. Σου εύχομαι μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη και χρόνια όσα και όπως θα θες. Χίλια ευχαριστώ. Γιατί είναι πρωτοχρονιά για σένα, οπότε πραγματικά είναι και πρώτη του μήνα, ταιριάζει κιόλας. Σε ευχαριστώ, Φιλάρετε μου, να είσαι γερός, αγόρι μου, και εσύ και η οικογένειά σου. Είναι καλά τα πράγματα. Πραγματικά κάνεις γενέθλια σε μια μέρα ανατροπών. Μιλάμε για φοβερές ανατροπές. Είναι εντυπωσιακό, δεν το περίμενα. Να βγούνε τόσα πολλά μέσα σε μια μέρα. Έτσι, έτσι. Και να γίνουν και τόσα πολλά. Και που είσαι ακόμα. Μελανίες, αποκλεισμούς Ολυμπιακού, έτσι, ξεβρακώματα Τριανταφυλόπουλου προς Καραπαπά, προς όλη την ομάδα του Ολυμπιακού κτλ. Σύμφωνα πάντα με το zoogla.gr. Κοίταξε να δεις, όπως είπε και ο Σταύρος, ναι, που έγραψε μάλλον, είναι εντυπωσιακό αυτό που συνέβη μέσα σε δύο μέρες με τα δύο αυτά παιχνίδια. Δηλαδή, οποιοδήποτε είχε τεράστια φαντασία και ήθελε να κάτσει να το γράψει, δεν νομίζω αν θα μπορούσε να το κάνει, ναι, αυτό που έχει. Είναι φοβερό, δηλαδή, ίσως είναι από τις πιο ευχάριστες φορές που έχω δει σε τόση μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, 48 ώρες να βλέπεις όλα να έρχονται ακριβώς όπως πρέπει. Για μας, όχι για τους άλλους, βέβαια. Ναι, σωστά. Σωστά. Και είναι η ευχαρίστηση δεν είναι για το αποτέλεσμα. Είναι για όπως έγιναν όλα αυτά. Πρέπει, έτσι όπως, επειδή σε ξέρω, σε ακούω χρόνια, αλλά δεν σε γνωρίζω ποτέ από κοντά, πρέπει να βρίσκεσαι αυτό το διήμερο, ραδιοφωνικά και όχι μόνο, σε ερωτικό ίστρωση, Φιλάρετε. Μα είναι έτσι, τα πράγματα... Δηλαδή... το χαμόγελο δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει. Δεν φεύγει με τίποτα. Κατάλαβε. Εγώ πιστεύω, Φιλάρετε, ότι γίνεται θεία δίκη. Υπάρχει αυτή η θεία δίκη. Ναι, ναι. Έτσι. Έτσι είναι. Και πραγματικά αποδεικνύεται αυτό που λέμε τώρα. Ναι. Αποδεικνύεται γιατί, ξέρεις, δεν είναι ότι αδικείς κάποιον. Στη ζωή μου έχω αδικήσει πολλούς ανθρώπους, πιστεύω. Αλλά δεν το έκανα επίτηδες όμως. Δηλαδή δεν κάθισα να βάλω ένα πλάνο, να κάνω σχέδιο ολόκληρο για να δικήσω άνθρωπο. Να σε κάνω μια ερώτηση, Φιλάρετε. Ναι. Εάν σε μια ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένη χώρα, λέμε ότι και εμείς είμαστε ανεπτυγμένοι, έχουμε πάρει το Euro, τέλος πάντων είναι το πρώτο άθλημα στη χώρα, έτσι. Εάν σε μια ανεπτυγμένη χώρα γινόταν αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός θα ήταν στη γάμα εθνική τώρα. Εδώ μιλάμε, στην Ιταλία έγινε αυτό και ποιες ρίξανε. Ναι. Ρίξανε τη Μίλαν. Στη χώρα που λένε κάποιοι διοικεί μαφία. Σε κάπου... Και κατορθώσανε και ρίξανε ποιο. Και μιλάμε για
η Μίλαν του Μπερλουσκόνη και η Γιουβέντους στον Ανιέλη. Δεν μιλάμε για σωματεία ότι ρίξαν την Πάρμα. Ρίξαν τη Γιουβέντους και έτσι, τη Μίλαν. Έτσι. Είναι έτσι, με το παραμικρό, για μια υποψία. Εδώ έχει γίνει κάτι τι αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε να ήταν στη Β' Εθνική. Εδώ είναι όλο λοιπόν το πρόβλημα. Δεν είναι Ολυμπιακός. Το πρόβλημα είναι ότι μια ομάδα ανθρώπων που τους λέμε και παράγοντες, εδώ και πολλά χρόνια ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο ένας θέλει να υπάρξει συνέχεια για αυτό που γίνεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα ή μια ομάδα ή ένας παράγοντας. Δυστυχώς έχει γίνει μια κατάσταση που σιγά σιγά σάπισε. Ναι. Σάπισε τόσο πολύ που κυριολεκτικά τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί κιόλας. Βρωμάει, πώς να το κάνουμε. Έτσι. Και θέλει όλο αυτό το πράγμα, είναι απόστημα, πρέπει να καθαρίσει. Τώρα δεν ξέρω αν εντελώς συμπτωματικά και επειδή υπάρχουν πολλές εκλογές γίνει, γιατί έτσι και προχωρήσει λίγο ακόμα, δεν θα μπορεί κανείς να κρυφτεί από εκεί πέρα. Έτσι ακριβώς. Αν βγουν ατράντα τα στοιχεία, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις. Οποιαδήποτε να έρθει η κυβέρνηση. Τι να κρύψεις. Αλλά πραγματικά αυτό που είπες τώρα, θα το πάω και, και με αυτό θα κλείσω. Αυτούς που έχουμε και μας διοικούν στη ζωή μας, γιατί δυστυχώς διοικούν τη ζωή μας αυτοί εκεί που τους λένε πολιτικούς, όλοι αυτοί έχουν μια περίεργη άσχημη ποιότητα, μπορεί να μην έχουν τη βρώμα του ποδοσφαίρου, αλλά σίγουρα έχουν αρκετά περίεργα πράγματα, δεν θέλω να το επεκτείνω και να το πάω πιο βάρβαρα. Αυτό όλο όμως δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί που μας διοικούν, φιλάρετε, θα σου πω όμα, είναι συναισθηματικά δεμένοι με τα σωματεία των Αθηνών. Για οτιδήποτε. Ενώ άμα συμβεί κάτι από τον ΠΑΟ, κατευθείαν θα το καταδικάσει. Το Ολυμπιακό το χαϊδέψει στα μαλάκια. Το Παναθηναϊκό το ίδιο. Την ΑΕΚ το ίδιο. Φέτος κάτι πήγε να γίνει. Πρόσεξε. Με αυτό που έγινε με την ΑΕΚ. Ναι. Που τις αφαιρεθήκαν και φυσικά. Το είχε παρακάνει και το δείξε και στην Ευρώπη. Και φθηνά τη γλιτώσανε. Τους τη φυλάει στη γωνία η Ευρώπη. Αυτά. Γρηγόρη, με πονάει. Όχι για την οποιαδήποτε ομάδα, έστω και τη δικιά μας ομάδα. Με πονάει για τη χώρα. Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς εκεί είναι το μεγάλο κόστος. Έχετε ρε τα κόστια. Καθαρίστε το ποδόσφαιρο. Αυτό το άθλημα να γίνει κρυστάλλινο. Να το παίρνει δικαιωματικά η ομάδα που ταξίζει πραγματικά. Και εμείς έχουμε τα κότσια για να αλλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουν να διοικούν, να μην πω τίποτα περισσότερο. Γιατί αν δεν έχουμε τα κότσια, αυτή την κοινωνία... Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, φιλάρετε. Μας σερβίρουν ένα πιάτο γεμάτο και σε λένε ή αυτό το πιάτο ή εκείνο ή το τρίτο. Με κατάλαβες. Δεν υπάρχει πραγματικά να βγει ένα κύμα, να γίνει μια μέσω διαδικτύου, λέω, και να πούν αυτόν, άρε. Γιατί είναι αυτός. Δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί κάποτε να γίνει. Εμείς μήπως δεν ψάχνουμε. Δεν θέλουμε να ψάξουμε, βαριόμαστε. Όταν φτάνουν οι εκλογές γίνονται πολλά, φίλε. Αγάπη και τα γνωρίζουμε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να ψάξουμε και βαριόμαστε. Ό,τι μας δείχνουν, αυτό ψηφίζουμε. Ό,τι βγαίνει στη τηλεόραση και το βλέπουμε. Αυτός δηλαδή ο Δήμαρχος Αθηνών τώρα, άμα είναι ο Μπακογιάννης, ποιος τον ήξερε αν δεν ήταν ο γιος κάποιας. Δεν τον ήξερε κανένα. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι είναι λαδασμένη και η νεοτροπία της επιλογής ψήφου που κάνουμε. Επίσης πιστεύω ότι οι περισσότεροι ψηφίζουμε με ατομικό συμφέρον και όχι για το σύνολο, για το καλό του συνόλου. Αν αλλάξουμε αυτή την οτροπία μας και κοιτάξουμε λίγο το γύρο μας και ψηφίσουμε ομαδικά για το καλό όλων μας και όχι μόνο το ατομικό μας συμφέρον, νομίζω ότι θα είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Έχουν μείνει ακόμα κατάλοιπα του εμφυλίου. Ξέρεις τι λέει, όποιος και να είμαι, αν είναι να ψηφίσω δεξιά, θα ψηφίσω δεξιά. Γιατί ψηφίζω παππούς μου, ψήφιζα και είμαι δεξιός εγώ, ρε. Αναμπάμπατατά. Ο άλλος λέει αριστερός. Έτσι γίνεται, εγώ πιστεύω. Μεγάλη κουβέντα. Χρόνου με υγεία και ό,τι επιθυμείς. Χίλια ευχαριστούμε, ρε φίλε. Και χαρά και στους δύο. Να σε καλά. Επίσης εύχομαι να μας φωτίσει ο Θεός να αλλάξουμε κάποια πράγματα, γιατί η ζωή μας είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι στο χέρι μας όλα. Και μόνο... μακάρι να αλλάξουν. Μακάρι, μακάρι. Να είσαι καλά, αδερφέ, φιλάρετε.
Λοιπόν, θα κάνουμε το break γιατί δεν κάναμε στις 11. Ναι, ναι. Και θα επανέλθουμε πάλι με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για ένα γεμάτο 20 λεπτό. 23, 12, 87 και 3 οχταράκια. Μόλις θα έρθουμε, θα σας διαβάσουμε το ξεκατίνιασμα που γίνεται πραγματικά ανάμεσα στον υπεύθυνο τύπου επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά τα όσα γνωστοποίησε το site του zoogla.gr του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και την ανάρτηση που έκανε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στο Twitter, το tweet που έκανε. Υπάρχει απάντηση από τον Καραπαπά με σκληρούς χαρακτηρισμούς, με φοβερές αποκαλύψεις για μέχρι και δολοφονημένους ανθρώπους. Επειδή έχουν δημοσιοποιηθεί, θα σας διαβάσουν την απάντηση του Καραπαπά προς τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και το τι είπε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στον Καραπαπά. Μόλις επανέλθουμε, φυσικά πάλι θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. 2310-287 και 3 οχταράκια. Έχεις πολλά χαιρετίσματα και τα σέβη ενός φίλου του Κώστα από την Νεάπολη, από τον Προπό, προς το πρόσωπό σου, φίλε Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε Κώστα. Λοιπόν, πάμε στο break και ερχόμαστε. Στρέψαμε. Τάσο Στράγια Ιατρόπουλο με Γρηγόρη Άτομο σήμερα. Συντροφιά Παρέτσα, θα είμαστε για καραταρτάκια ακόμα μαζί σας. Εδώ τα λέμε για τη μεγάλη παοκάρα μας. Υπάρχει το σημαντικό μάτς της Κυριακής, 7 η ώρα το απόγευμα στην Αθήνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, εκεί που ο ΠΑΟΚ καλείται να πάρει το διπλό για να τελειώνει και μαθηματικά σε 2-3 αγωνιστικές ακόμα. 4. Με την υπόθεση πρωτάθλημα. Σας υποσχεθήκαμε ότι θα σας διαβάσουμε την απάντηση του υπεύθυνου τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του κ. Καραπαπά, στο Twitter, μετά την ανάρτηση που έκανε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, ο ιδιοκτήτης του zoogla.gr, ο οποίος έκανε και τις μεγάλες αποκαλύψεις και φωτογράφησε ουσιαστικά, όχι φωτογράφησε, έδωσε ουσιαστικά ποιος ήταν πίσω, κρυμμένος από τον ξυλοδαρμό που λίγο έλειψε να σκοτωθεί, να δολοφονηθεί ο διαιτητής κύριος Τζίλος. Έγραψε λοιπόν ο κύριος Τριανταφυλόπουλος για να καταλάβετε τι λέμε. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι οι γραμμές θα είναι ανοιχτές για ένα τεταρτάκι ακόμα. 23-10-287 και 3 οχταράκια, εδώ θα είμαστε. Λέει ο Τριανταφυλόπουλος προς τον κύριο Καραπαπά. Επειδή ρε παχίδερ μου, έπιασε στο στόμα σου το όνομά μου. Ρωτούσες δημόσια με ποιον μίλησε ο Τζίλος του 48ωρο πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ξάνθη. Σε ρωτώ λοιπόν εγώ τώρα, λέει ο Τριανταφυλόπουλος του Καραπαπά, με ποιον μίλησες πριν και μετά το ξυλοδαρμό του Τζίλου. Πρόσεξε, μην απαντήσεις λάθος, λέει ο Τριανταφυλόπουλος. Μια ερώτηση που κάνει δημοσίως στο Twitter ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Και απαντάει ο Μεσχέ Κωνσταντίνος Καραπαπάς. Επειδή η μαϊμού της ΚΙΠ ασχολήθηκε μαζί μου. Βασίλη, λίγο χαμήλωσε το χαλί. Λίγο χαμήλωσε το ένα κλικ. Λίγο. Εκεί, καλά είσαι. Επειδή η μαϊμού της ΚΙΠ ασχολήθηκε μαζί μου, έχω να πω τα εξής. Μαϊμού της ΚΙΠ φωτογραφίζει το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Γι' αυτό που έγραψες για μένα, θα πας στη δικαιοσύνη να απολογηθείς. Εγώ, ούτε εγώ λέει, ούτε ο Ολυμπιακός, έχουμε καμία σχέση με τη λάσπη που ρίχνεις ως επαγγελματίας συκοφάντης. Κατά τα άλλα, καλύτερα να είσαι παχύδερμο, αποδέχεται δηλαδή ότι είναι παχύδερμο, έτσι όπως το εισπράττω εγώ, παρά κερατάς, ρουφιάνος και εκβιαστής, που κατηγορεί ο κύριος Καραπαπάς τον αντίδικό του. Και επειδή θες να ξέρεις με ποιον μίλησα, συνεχίζει, θα σου πω. Εδώ είναι η αποκάλυψη που σας έλεγα. Από τον κύριο Καραπαπά προς τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Μίλησα με τον συγχωρεμένο δολοφονημένο φίλο μου Σοκράτη Γκιόλια και μου είπε ο δολοφονημένος φίλος μου ποιος έβαλε να τον δολοφονήσουν και εννοούσε εσένα μαϊμού. Αποσιωπητικά τέλος πάντων, δεν Κώστας μας... Καραπαπάς δεν ξέρω... άρχισαν οι αποκαλύψεις, ναι. Άρχισαν να ξεκατηνιάζονται σαν τις χαζογκόμενες που χάσανε τον εραστή και κάνουν τα δύνατα δυνατά για να ανακτήσουν δυνάμεις να τον ξαναπάνε στο κρεβάτι τους. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό που γίνεται και νομίζω ότι για όλα αυτά πρέπει να παρεύει άμεσα η ελληνική δικαιοσύνη και να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί η δικαιοσύνη σε αυτούς που τέλος πάντων πρέπει να δικαιωθούν και σε αυτούς που πρέπει να κατηγορηθούν και να τιμωρηθούν. Τι δολοφονία εννοεί όμως? Δεν ξέρω. Μήπως εννοεί δολοφονία, δεν μπορεί να... Δεν ξέρω. Ας απολογηθεί ο κύριος Καραπαπάς
Και τα λεγόμενα του, εμείς πού να ξέρουμε. Ξέρουμε, εμείς διαβάζουμε αυτά που έχουν αναρτηθεί σε χιλιάδες site. Μάλιστα. Πού να γνωρίζουμε εμείς, Γρηγόρη. Εμείς είμαστε ανακατεμένοι σε αυτά. Όποιος είναι ανακατεμένος, ας τον καλέσει ο εισαγγελέας και σας απολογηθεί. Για να πάμε στους ακροατές. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη που μας έστειλε το ρεπορτάζ, έτσι. Έχουν πολλούς ρεπόρτερ. Ναι, ναι, είναι δημόσιος ο λόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα παλικάρια μας. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ, φίλε. Εσύ. Λοιπόν, για να ευθυμίσουμε και λίγο, να ρίξουμε λίγο τα... Θα σας πω δύο quiz. Θα μίλωσε λίγο τα... το ράδιό σου για να καταλάβουμε τα quiz, φίλε, και να τα βρούμε. Ναι. Μπράβο. Θα σας απαντήσω κι εγώ, αν θέλετε. Το ένα είναι το εξής. Κλείσε λίγο αν μπορείς το ράδιο, αδερφέ. Κάνει, μικροφωνίζει πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Κλείστε. Το ένα quiz είναι το εξής. Ναι. Ήτανε, λέει... Το κλείσες. Ναι, ναι, το κλείσα. Από το Hans Free μιλάς. Όχι, το βγάλα και αυτό. Α, μπράβο. Για πες. Εντάξει. Τώρα. Ωραίος. Τώρα πάμε αδερφού. Προχθές. Ναι. Προχθές ήταν κάποιοι οπαδοί σε ένα μαγαζί με ρούχα. Και προβάρανε γραβάτες χωρίς να έχουν πάρει πρώτα το πουκάμισο. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε ποιοι ήταν αυτοί. Ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού που παρακαλούσαν να πέσουν με τον ΠΑΟΚ μετά την παλικαρίσια προκρισάρα του ΠΑΟΚ. Να πέσουν με τον ΠΑΟΚ, λέει, για να αποδείξουν σε δύο παιχνίδια ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Όχι. Εδώ δεν είχαν προκριθεί αυτοί. Αυτό είναι το ένα quiz. Προβάρανε γραβάτα χωρίς πουκάμισο. Και τώρα από χθες έχει άλλο quiz. Αρνάκια, λέει, παρακαλάνε να έρθει, λέει, η άνοιξη για να τρώνε χορταράκι. Τόσο ηλίθια είναι αυτά τα αρνάκια. Μάλιστα, μάλιστα. Πρόβατα είναι. Γιατί, γιατί μες στην άνοιξη είναι και το Πάσχα. Και έρχονται οι σούβλες. Έτσι. Αυτοί είναι ο παδί της ΑΕΚ, παιδιά, που παρακαλάνε από χθες να πέσουν με τον ΠΑΟΚ. Πού να παίξουν. Αρνιά που κύπερ. Παρακαλάνε να έρθει το Πάσχα. Γιατί στο τέτοιο είναι ευκολάκι. Το έχουν πει και δημοσιογράφοι. Από έναν οπαδό, 60χρονο, μ' ακούτε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Που η πρώτη του εκδρομή ήταν το 1973. Η πρώτη του εκδρομή μόνος του στην Αθήνα. Γιατί με έπαιρνε... Μη με πεις με το φακί. Μη με πεις με το φακί. Όχι, ρε φίλε. Με το φακί ήταν πω, πω. Καλύτερη σφαγή του ΠΑΟΚ, παιδιά. 12.000... Αποστόλης λέγουμε ταξιτζής. Γεια σου, ρε Αποστόλη, ταξιτζής. Να σε ακούμε, ρε Καρτάς. Ήταν τότε που σκοτώσανε τον Ασφανίδη, που φωνάζει Ασφανίδη. Και τον Ιωσιφίδη. Και τον Ιωσιφίδη. Και τον Ιωσιφίδη, εκείνος ο καϊτατζής. Είναι. Μπροστά στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού του τότε της Χούντας, τον Ασφανίδη και τον Πατακό. Ναι. Γινότανε χαμός. Η πρώτη μου εκδρομή μόνος μου στην Αθήνα. Το σκάσα από το σπίτι και Η εκδρομάρα ήταν αυτή, αλλά εντάξει. 12.000 παοξίδες μέσα. 14 ετών ήσουν τότε. 14 χρονών. Ναι. Μπράβο, έτσι. Ρε Αποστόλη, είσαι γίγαντας. Είσαι ωραίος, ρε Αποστόλη, λοιπόν, να σε ακούμε. Ωραίος είσαι, γίγαντας. Όλη η Ελλάδα... Εγώ πρώτη φορά βγήκα σε ράδιο της Θεσσαλονίκης. Ακούω όλα τα ράδιο για να μην... Ποιος το είχε βάλει τον κόλλο, ο Λοσάντα το είχε βάλει. Πρώτη φορά βγήκα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ. Αλλά φέτος θα κάνω σαν μωρό παιδί, σαν εκείνα τα χρόνια. Έτσι, όλοι μας, όλοι μας. Έτσι. Γεια σας, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε ακούμε. Να σε ακούμε πιο συχνά. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Α, έπεσε. Έπεσαν όλοι, εντάξει. Ένας ακόμα μπορείς να πάρει μέχρι το τέλος, 23-10, 27 και 3 οκταράκια. Λοιπόν, εγώ πάντα το χάρηκα, αδελφέ Γρηγόρη. Να σου πω, Τάσο, για αυτές τις ανακοινώσεις που γίνονται γενικά, ναι. Ο κύριος Χαραπαπάς πρέπει να γνωρίζει ότι ετοιμάζεται και ο κύριος Μαρινάκης να φύγει σε λίγο από τον Ολυμπιακό. Να το ξέρει, εγώ σε λέω. Αρχίζουν να χάνουν, γιατί πλέον οι γνήσιοι Ολυμπιακοί, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι φιλάθλοι που αγαπάνε πραγματικά τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ούτε θέλω να το δουν το Μαρινάκι και το περίγυρο αυτού νου για αυτά που έχουν γίνει. Ξέρεις γιατί? Πήρες, λέει, από το Champions League 200 εκατομμύρια
Και ο Ολυμπιακός είναι δεύτερη χρονιά χωρίς ούτε κύπελο. Και μας δείχνει πλέον. Έτσι. Κοίταξε και τα προηγούμενα χρόνια που παίρναν τα λεφτά, ετοιμάζαν το έδαφος. Θυμάσαι τι έλεγε ο Κόκαλης μόλις τελείωνε το πρωτάθλημα. Άντε γεια σας, παίξτε τα play-off τώρα. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει ο Κόκαλης στο Ολυμπιακό. Υπάρχει, ο γιος του είναι δεύτερος αντιπρόεδρος, κάτι είναι. Αλλά είναι τυπικά, δεν κάνει κανένα κουμάντο. Να πούμε ότι εκεί κάτω δεν πληρώνουν ούτε τις δόσεις για το Καραϊσκάκι Τάσου, το οποίο του το χάρισε το κράτος για 50 χρόνια. Το έχουν οικειοποιηθεί το γήπεδο του Εθνικού Πειραιός, γιατί το Καραϊσκάκι δικαιωματικά ανήκε στον Εθνικό. Ο Ολυμπιακός ήταν φιλοξενούμενος. Υπάρχουν 500 σχόλια στο επίσημο site της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τα οποία είναι ευριστικά προς παράγοντες, διοίκηση, προπονητή και παίχτες του Ολυμπιακού, τα οποία μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα φρόντισαν οι επιστήμονες του Πειραιά να τα κατεβάσουν, μη σεβόμενοι την άποψη των οπαδών του Ολυμπιακού. Αγανάκτησε ο κόσμος του Ολυμπιακού με τις επιλογές των ποδοσφαιριστών, τις άστοχες και με την κάκιστη πορεία που αφήνει τρίτη χρονιά τον Ολυμπιακό χωρίς τίτλο στην Ελλάδα, και άρχισαν να τους παίρνουν στο γιούχα. Άρχισαν τα μπινελίκια για τον Μαρινάκη. Έτσι. Τα μπινελίκια για τον Καραπαπά, τα μπινελίκια για τον Θεοδωρίδη, τα μπινελίκια για τον Μάρτινς, και κατέβηκαν μέσα σε χρόνο ντετέ και κράτησαν από τα 500 τόσα μηνύματα τα 20 όλα τα που ήταν δικά τους, που ήταν από δικούς τους ανθρώπους ενδεχομένως, και έλεγαν ότι η άποψη του Σάββα Θεοδωρίδη αντιπροσωπεύει τον Ολυμπιακό. Που ξέρουμε, είμαστε σίγουροι ότι η άποψη και τα λεγόμενα του Μπαρμπασάβα, που έχει τζατζέψει και έχει λαλήσει εντελώς, αντιπροσωπεύει 100% τον Ολυμπιακό. Και ο τρόπος αντίδρασης, οι χαρακτηρισμοί και οι θεωρίες, τα λεγόμενα του εκπροσώπου τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακού, που τον εκπροσωπεί και επισήμως, σίγουρα αντιπροσωπεύουν αυτό το σύλλογο. Δείχνουν το ποιόν της συγκεκριμένης ομάδας και αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιοι είναι και γιατί τους έχουν πει επιστήμονες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιτέλους έρχεται αυτή τη στιγμή που τα πάντα τα παραδέχεστε και τα αναγνωρίζετε. Αλλά να σέβεστε και όλο αυτόν τον κόσμο που ας είναι Ολυμπιακοί και είναι οπαδικά εχθροί για μας. Για σας είναι αυτοί που σας στηρίζουν, σας πληρώνουν και είναι κάθε Κυριακή στο Καραϊσκάκι, και στα εντός και στα εκτός. Αυτούς λοιπόν τους Ολυμπιακούς, η διοίκησή σας δεν τους σεβάστηκε. Την άποψή τους τουλάχιστον. Γιατί αν θα μπείτε μέσα στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ, θα δείτε τι κράξιμο πέφτει όταν αξίζει να τα ακούσει η ομάδα. Βέβαια υπάρχουν, για να τα λέμε όλα, γιατί εμείς δεν είμαστε προπαγανδιστές, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και διαχειρίζονται κάποια τέτοια κέρια πόστα, οι οποίοι λόγω προσωπικών συμφερόντων κάποια πολύ υβριστικά σχόλια τα σβήνουν για ευνόητους λόγους. Και μπλοκάρονται και από την ΠΑΕ. Πολύ, πολύ φίλοι που έχω, λέει με μπλοκάρανε. Ναι, αλλά όχι από τα 500 μηνύματα να σβήσεις, όχι. 480. Να σβήσεις από τα 20 που είναι άσχημα, ξέρω εγώ, αν θα υπάρχουν μέσα στην ΠΑΕ, να σβήσεις τα 5. Ξέρω εγώ, τα οποία θα βρίζουν μάνες, σπίτια, αδερφές και τα λοιπά. Με καταλαβαίνεις. Οι Γάβροι έχουν επαναστατήσει τώρα, γιατί έφτασε ο κόπος στο τέχνη, στο χτένι. Γιατί τον Ολυμπιακό τον έχει πολιτικοποιήσει ο Μαρινάκης. Το λέει μας αυτό το κόμμα. Ο Πειραιάς όμως ιστορικά ψηφίζει την αντίθετη μεριά. Ανακαίνιση δωρεάν κάνει τα γραφεία της δημοκρατίας. Όχι, ο Πειραιάς, όχι Αλφα Πειραιά, η Β' Πειραιά που είναι 90% Ολυμπιακή. Κάποτε ζήσαμε και εκεί κάτω. Λοιπόν, να πω και το εξής. Για τους ντεμέκ φίλους μας, τους Πάνθηρες, εγώ σας λέω, συμμαχίες δεν υπάρχουν.
Εντάξει, ούτε με τους παγουράδες που έρχονται με στην Τούμπα και καλά κάνουν, κανείς που δεν τους πειράζει. Εγώ έτσι θέλω να έρχονται όλοι. Και οι Αριανοί να έρθουν στην Τούμπα. Ναι. Και Γάβρι να έρθουν στην Τούμπα. Κάποτε... Και Βάζελη να κάνει σωστά η αστυνομία τη δουλειά της, που παίρνει το ποσοστό της από το εισιτήριο, να διασφαλίσει την ομαλή είσοδο και αποχώρηση των φιλάθλων όλων των ομάδων και να πηγαίνουμε και εμείς στο Χαριλάου, να έρχονται και οι φίλοι του Άρη στην Τούμπα, όπως γινόταν παλαιότερα, να πηγαίνουμε στο Καραϊσκάκι, να έρχονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Όμορφα, ωραία και καλά, δεν το κατάλαβα. Πού είμαστε, στη Ζιμπάμπουε? Δεν υπάρχει αυτό, Τάσο. Θέλω να πω λίγο για τους φίλους του Πανιωνίου το εξής. Ρε εσείς Πάνθηρες, ρε εσείς εκεί στη διοίκηση του Πανιωνίου, όταν σας έβαλε γκολ ο Μάνταλος παίζοντας χάντμπολ, παίρνοντας την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή με το χέρι και σκόραρε, γιατί πήγατε ρε και κάνατε σέντρα? Εδώ βγήκε για... Γιατί κατεβήκατε ρε και συνεχίσατε το παιχνίδι? Γιατί δεν βγάλατε ανακοινώσεις ρε? Τίποτε εδώ... Και δεχτήκατε την ήττα ο με κατεβασμένα τα χέρια, φίλοι του Πανιωνίου. Ο Μανιάτης βγαίνει και μιλάει, Τάσο. Εγώ ρωτάω τους φίλους του Πανιωνίου, άστο, ο Μανιάτης είναι γνωστός. Να μιλήσει για ο Μανιάτης για ηθική. Αυτός που έπαιξε πόλο και στέρισε από τον Αστέρα Τρίπολης ένα τίτλο που θα έπαιρνε σε όλη την ιστορία. Πανιώνη, σας σεβόμαστε γιατί είστε προσφυγικό σωματείο. Πρόσεξε. Τελειώσω, είναι προσφυγικό σωματείο, αλλά μέχρι τούδε μη μας αναγκάσετε να επιβεβαιώσουμε και να πούμε ότι είστε μια ζωή γκόμενος εκεί κάτω. Είτε του Παναθηναϊκού είτε του Ολυμπιακού. Γιατί μια ζωή αυτό ήσασταν στο φινάλε. Τους καλύτερους παίκτες τους δίνατε εκεί. Όταν είχε ανάγκη κανένα παιχνίδι ο μεγάλος, έβλεπε ο Πανιώνης περπατούσε. Έπαιζε με τον Πάοκ, ο Πανιώνης ξεξιζότανε. Παίζανε, γίνονται Μπαρτσελόνες όλα. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε ένα χρόνια. Διαιτησίες λυτίδιμένοι, όλα δικά τους ήταν. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Πάμε. Και σήμερα, αφού διαβάσουμε την απάντηση εκ νέου του Μάικ Τριανταφυλόπουλου προς τον Καραπαπά, η οποία είναι: απάντησες λάθος. Για ένα πράγμα όμως να είσαι σίγουρος. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος με σένα και την υπόλοιπη κοινωνική αλητεία του συστήματος. Μέχρι και τα χοντροπούδαρά σας να τρέμουν μπροστά στις αποκαλύψεις πραγματικής ενημέρωσης και να μοιάζουν χάρτινα. Καλό μήνα. Είναι η απάντηση η νέα του κυρίου Τριανταφυλόπουλου προς τον διευθυντή επικοινωνίας της Παλαιολυμπιακός, τον κύριο Καραπαπά. Και έπεται τον οποίο συνέχεια. Λέει ότι έχει χοντροπόδαρα, το λέει παχύδερμο, παιδοβούβαλο ή κάτι τέτοια. Αυτά. Πάντα ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Ο οποίος δεν μασάει τα νερά του σε μερικές υποθέσεις. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα, φίλο ακροατή. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας παιδιά. Με ακούγομαι? Ακούγεστε. Ο Νίκος ο Νάκος είμαι. Γεια σου ρε Νίκο. Γεια σου πρόεδρε. Γεια σου πρόεδρε. Δύο χρόνια πολλά για τη διενέθεια. Ευχαριστώ πρόεδρε μου. Ευχαριστώ. Μπράβο, πολύ ωραία τα λέτε. Συμφωνώ με τον Γρηγόρη με αυτό που είπε για το θεϊκό που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος, να πούμε, και δεν το χάνει με τίποτα. Τι αδίκημος το είπε. Έτσι ακριβώς είναι. Το κάρμα. Ακριβώς. Έχει άστρο λαμπρό και τον οδηγεί φέτος ο ΠΑΟΚ. Δεν χάνει πουθενά. Ναι, δυο βαθμούς θα χάνουμε, 10 θα χάνουν οι άλλοι. Έτσι γίνεται. Αν πουλάμε έναν 10 μοίρια θα μας έρχεται. Και ο Θεός θύμωσε, πρόεδρε. Και ο Θεός θύμωσε αυτά που κάνουν τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Ακριβώς, είδες τι δύσκολα είναι. Όχι, δεν θύμωσε ο Θεός. Αυτοί οι επιστήμονες κατάφεραν να γαναχτίσουν και το Θεό. Έτσι ακριβώς. Εσύ αυτό με τους Πανιώνιους να πούμε, εντάξει τώρα ξέρεις να πούμε. Ο Γρηγόρης τα ξέρει πιο καλά. Κοιτάξε, πρόεδρε, θυμάσαι, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Ο φίλος μου Νάκος, χιλιάδες χιλιόμετρα μαζί για τον ΠΑΟΚ, σε πρωτάθλημα, κύπελο, μπάσκετ, αλωνίσαμε όλα τα τέτοια. Θυμάσαι ότι η χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα και κρίθηκε μέσα στη Νέα Σμύρνη, που πήραμε ισοπαλία εμείς. Πρόσεξε, Τάσο, φτάνουμε στην πλατεία πορεία από Ομόνια, μόλις φτάσαμε Νέα Σμύρνη, και μας έρχονται κάτι μάρμαρα τέτοια στα κεφάλια. Από τους Πάθηρες. Βέβαια. Μάλιστα. Αναμεμειγμένοι Ολυμπιακοί Πάθηρες. Ενώ στην Πάτρα είχαμε περάσει και μας χειροκροτούσανε να πούμε. 0-3 μας θυμάζει. Το Καρτάσιο. Ήμουνα φαντάρος και πήγα σε ελάχιστες εκδρομές. Πήγαμε Παναθηναϊκό με τον Πάπριτσα εκείνη τη χρονιά το διπλό στο ΆΚΑ. Με 48 ώρες. Πήγα εκτός από 1-2 δεν είχα πάει. Στην Πάτρα δεν είχα πάει, είχε πάει το Καρτάσιμο. Πάτρα, τι τρέλα, ο Μανάρης. Το κλείσανε μέσα σε ένα μπάρι. Ναι,
να γονατίσουμε, ρε μαλάκα, και προχωρούσαμε γονατιστή και τραγουδούσαμε μέσα στη Θεσσαλονίκη μας μια ομαδάρα, στολίζει την Ελλάδα μας και τέτοια. Το άλλο που τραγουδούσαμε φεύγοντας από τη Νέα Σμύρνη και βγαίναν οι Αθηναίοι στα μπαλκόνια και κοιτούσαν λες και είμαστε εξωγήινοι, το θυμάσαι? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Δεν το πήρατε χαμπάρι, είμαστε πρωταθλητές. Άρε στρατηγέ που είσαι. Τέτοια θα ζήσουμε. Είναι από το τραγούδι της Μοσχολιού, έτσι. Για τους Πανιόνιους, για τους Πανιόνιους, αν θυμάσαι, τότε που κρινόταν το μπάσκετ, να πούμε, στο Χριστοδούλου, τότε, αν θυμάσαι, γιατί απαγορευόταν η ξένη ακόμα. Και θέλαμε εμείς τριάρι, δεν θέλαμε το Χριστοδούλου. Ναι. Φάνη. Ναι, γιατί μας είχε τραβήξει ο Μανάβης στο αεροδρόμιο, περιμέναμε το Βεζιτζή να έρθει, είχε φύγει με τη βαλίτσα, με τα φράγκα. Ναι. Να τον φέρει, κατά. Ναι, και τότε... τελικά φτιάξαμε και σε ταινία του Μουστάκα, δεν ξέρω αν μας δείξει. Ναι, ναι. Πήγαμε το Μουστάκα, το Δάκια, στο Μανάβη, εκεί το λέει, έχουμε τρεις μέρες να φάμε, να πούμε, το λέει, δερβίστη. Ρε εσύ, θα σας πω ένα περιστατικό με το Μανάβη. Έτσι, στην ταινία του Μουστάκα. Τον κάνανε το Βεζιρζή, να σε πω, τι τον κάνανε το Βεζιρζή. Όχι, είχε ραντεβού αυτός και ήταν κλειστά τα γραφεία και πήγε να κάτσει εκεί στην πλατεία. Και πάνε να πούμε οι πάνθυρες αυτοί, να πούμε και το λένε ρε Φλόρε, πάρ' τη βαλίτσα με τα φράγκα να πούμε στη βάλουμε ξέρεις πού, κατάλαβες. Και τρελάθηκε ο Βεζιτζής να πούμε και γύρισε πίσω, δηλαδή ούτε πήγε καν να μιλήσει να πούμε. Ναι, ο Φάνης ήταν η σημαία τους τότε εκεί πέρα. Ναι, αλλά τον δώσανε μετά στον Παναθηναϊκό, να πούμε, κατάλαβες. Αφού είναι εικόμενο στον άνθρωπο, εσύ του σεβόμαστε γιατί λένε είναι Νέα Σμύρνη, για τίποτα άλλο. Ναι. Κατά τα άλλα, μια ζωή επεισόδια εκεί μέσα και τι να θυμηθώ, το 80. Μπράβο. Που μπήκε μέσα το Βαλαβά. Τι, δεν τα θυμάσαι. Με το μπουκάλι τη βότκα που έβγαλε. Ναι, τι να σε λέω τώρα. Μια ζωή επεισόδια. Αλλά και πάλι, γιατί πιτσιρικάδες τώρα. Πήγαν να αδελφοποιηθούν με αυτό το σωματείο. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Αλλά άμα ξέρουν την ιστορία, έχουν γίνει αίμα και άμμος εκείνο το κήπεδο μεταξύ εμάς. Δεν ήμασταν ποτέ ευπρόσδεκτοι. Να ξέρουν. Ποτέ, ρε, όχι, όχι. Και δεν θέλουμε να σπέρνουμε ούτε μίσος. Απλώς πρέπει να ξέρουν την ιστορία. Γιατί πάνε και μιλάνε. Αυτό που λένε όλοι, Αθήνα ενωμένη. Αυτό εδώ γίνεται. Πρόεδρε, έξω. Σου στέλνει από έξω χαιρετίσματα το Ηρακλάκη, εσύ, το σπάνιο είδος, εδώ, ο Στέφανος, ο Τυρόπουλος. Α, ναι, ναι. Πώς το λέγαμε εμείς, ο Εξαβάχτυλος στην Νέα Βουλή. Α, ναι, τον έχω πει, να πούμε, τον έχω πει. Τον έχω πει, ρε, πού στη, δεν είναι, σε λυπάμαι. Ναι, τρίτη ομάδα, να πούμε, της πόλης και αυτά είναι χρώμα, να πούμε, τον έβαζα να πούμε να μαλώνει με τους Αριανούς. Εδώ έρες, ακούει. Ναι, ναι. Έλα, πες το εσύ. Εγώ φίλο Ερακλής σήμερα. Δεν άλλαξε ομάδα ακόμα. Όχι, όχι, εγώ σας περίμενα να κερδάτε τον Άρη, να πούμε, αλλά τι να κάνω. Άρα, Νίκο. Γεια σου ρε πρόεδρε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη τηλεφωνική σου παρέμβαση. Καλύτερη εκπομπή να του, να ξέρετε. Να είσαι καλά αδερφό μας. Ο Γρηγόρης είναι άστα να πάνε αδερφός. Ο Γρηγόρης είναι αγωνιστής μεγάλος. Όλοι το ίδιο είμαστε, από που ξέρεις. Μια κασέτα του Νικολαίδη γίνουν ο Μανάβης και όλοι την ακούγαν. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά πρόεδρε. Θα πούμε για το Μανάβη. Ένα βράδυ. Με τον Στέφανο να πούμε που πηγαίναμε τον ελέφαντο και το φιλούσαμε. Πρόεδρε, ένα βράδυ, να το κανονίσουμε, πότε θα σε βολέψει, να έρθεις εδώ με τον Γρηγόρη, παρέτσα, έτσι, να πιούμε και μια μπύρα, μία, έτσι. Α, μπράβο, και να πούμε καμιά ιστορία να γουστάρει ο κόσμος. Έγινε ρε παιδιά. Γεια σου, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ με τη νίκη την Κυριακή. Τι να πεις για τον Γρηγόρη. Χρόνια με τον Μπάου. Εδράρα στο σύνδεσμο Νεάπολης. Από μωρό παιδί έτρεχε και αυτός μαζί. Γίγαντας. Δεν υπήρχε σταματημός. Λοιπόν, υπάρχουν παλικάρια που έχουν κάνει αγώνες και αγώνες και έχουν δώσει κυριολεκτικά κομμάτι, μέρος μεγάλο από τη ζωή τους. Δεν μπορεί κάποιοι να το καταλάβουν. Ιδίως οι πιτσιρικάδες οι οποίοι μεγάλωσαν με το ίντερνετ και με τα αυτά και δεν μεγάλωσαν μέσα σε πούλμανε έκδρομο. Και να πω και κάτι. Αυτά τα συνθήματα που ακούω πολύ για ναρκωτικά και έτσι. Ρε Πάουκ, θα φωνάζουμε πρώτο και κύριο. Πέστε και τα τραγούδια που γουστάρετε να πείτε.
Άκουγα προχθές με τον Άρη κάτι τράγουδο. Τι είναι αυτά? Είπαμε πολεμικές αρχές πρέπει να... Σηκωθήκαν τα επίσημα και σηκώσαν το κήπεδο και φώναζε πάω. Δεν λέω ότι δεν φωνάζουν, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πρώτα ο Θεός με τη νίκη, νίκη την Κυριακή για να προχωρήσουμε παρακάτω. Πάμε και στα διαδικαστικά της εκπομπής, τους υποστηρικτές. Καληνυχτίζουμε λοιπόν το πιστοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρεατικά και χειροποίητες τιμιές. Ο καλύτερος γύρος στην πόλη Χοιρινός Οικοτόπουλο. Πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα. Πασέτες, σουτζουκάκια, μπέργκες, κλαμπς κτλ. Ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραουλή και Δημητρίου 52. Πρώην διοικητηρίου. Παραγγελίες στο 2310-520-555. Λοιπόν, εδώ κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισαάκ, Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο του μήνα στο 2310-611-256, 2310-611-256. Το πιο σωστό πρατήριο με ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο καθημερινά στην τιμή του απλού. Το καταλαβαίνετε αυτό, ενισχυμένο καύσιμο καθημερινά στην τιμή του απλού. Λοιπόν, και τέλος, ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ και το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια στο κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 25, στο Γεφυράκι Μετεώρων. Για τα ραντεβού σας τηλεφωνείτε 2310-616-999 και ανανεώνεστε οικονομικά. Αυτά από Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο και Γρηγόρη Άτομο και τον Βασίλη Καβαδία τον Νικολίτη μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους σας για την τεράστια συμμετοχή, για την αγάπη και τη στήριξη που μας δείχνετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα Ερτζιανά της πόλης μας. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 10 με τον Ζάχο, αν συνέρθει, γιατί είναι με πυρετό το παλικάρι μας, έτσι. Περαστικά σου φίλε Ζάχο, 10 η ώρα το βράδυ, εδώ με Ράδιο Μαρμίτα, την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε όλοι. Γρηγόρη, κάνε μια αποφώνηση και φεύγουμε. Ευχαριστώ και σε... Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Να είστε καλά και τα λέμε πάλι εδώ. Ωραία. Ακολουθούν τα παλικάρια από το Express. Ο Στέφανος Σωτηρόπουλος και ο Διονύσης ο Σκουτέρης είναι έξω από το στούντιο να σας κρατήσουν την τροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 στο FM. Θα σας κάνουν άρεστη παρέα, πολύ καλή συντροφιά εδώ τα ερακλάκια του Λίμπερο. Εγώ τους λέω σπάνια ήδη. Και με κράζουν. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είστε όλοι σας καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Από Τάσο Τρέγια, Ιατρόπουλο και Γρηγόρη Άτομο. Auf Wiedersehen.